Αυτό είναι συγχρονισμός. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλοκαιρινότες και καλοκαιρινότσες. Έχετε καταλάβει πως περνάνε οι μέρες? Εγώ ούτε που το κατάλαβα. Πότε έφτασε Τετάρτη και τι φτάνει ένα Σαββατοκύριακο που τόσο πολύ περιμένουμε. Εδώ και σήμερα μαζί, παρέα, θα περάσουμε αυτό το καυτό τρίωρο και θέλω να μπείτε και να συνεχίσετε να μας στέλνετε φωτογραφίες και βιντεάκια στο παπάκι καλοκαιρινότ στη σελίδα μας στο Instagram. Και ξεκινάμε με τον καιρό που τόσο πολύ ζητάτε και εκεί πέρα για να μαθαίνετε και να ενημερώνεστε με το τι γίνεται παντού στην Ελλάδα. Οπότε ξεκινάμε με την Αθήνα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει και στα Λαδάδικα και στο Θερμαϊκό, στη Θεσσαλονίκη, 36 βαθμούς. Στη Θράκη, 38 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στο Ιόνιο Πέλαγος, 35 βαθμούς Κελσίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Πελοπόννησο, 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα από ό,τι βλέπετε. Στην Κρήτη, 35 βαθμούς Κελσίου, όσους θα έχουμε και στο Αιγαίο. Από ό,τι βλέπετε, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Φοράτε αντιλιακό πάντα. Προσοχή στα παιδιά. Πίνετε νερά. Περπατάτε ξυπόλυτοι. Αν βλέπατε και εμένα τώρα, ξυπόλυτο σήμερα, ξέρετε. Και μην ασχολείστε με ξενέρωτους. Καλή ημέρα να έχουμε και ένα ακόμα καλύτερο βράδυ. Πάμε να δούμε όμως τι άλλο, αυτό που ζητάτε τόσο και θέλετε, όλοι σας νομίζω, το μπικίνι της ημέρας. Έμιλι Ρατακόσκι, δεν χρειάζεται συστάσεις, δεν χρειάζεται μαγιό, γι' αυτό άλλωστε δεν φοράει κιόλας. Το έχουμε δει και σε μπλε, αυτό το έχει σε όλα τα χρώματα, για να μας τρελαίνει. Υπέροχη, δεν μπορώ να κάνω κανένα σχόλιο, δεν θέλω να κάνω άλλα σχόλια γιατί είναι και πρωί. Οπότε θα περάσουμε στον Παύλο και σε αυτή τη φανταστική παρέα που έχει, για να συνεχίσει με τα σχόλιά του, αλλά και τα νέα της ημέρας. Ειδήσεων εδώ στο καλοκαιρινό. Ο Γιάννης Παλιάρας, λίγο πριν πετάξει για Μεξικό, μας μιλάει. Τι λέτε, νομίζετε ότι μας λέει, σε ισπανικά, σε μια αποκλειστική συνέντευξη, σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο καλοκαιρινό. Γνωστός παρουσιαστής, άλλο θέμα τώρα. Επιστρέφει στην πρωινή ζώνη. Όλο το ρεπορτάζ. Και το κερασάκι στην τούρτα, η Μαρίνα Πατούλη κολλάζει την Πάρο με το μαγιό της. Όλο το φωτορεπορτάζ εδώ στο καλοκαιρινό. Τώρα ξεκινάει το καλοκαιρινό. Καλημέρα. Σήμερα Τετάρτη, 14 Αυγούστου, μία μέρα πριν γιορτάσουμε της Παναγίας, μια μεγάλη γιορτή για την χώρα μας. Όμως ήταν μια δύσκολη βραδιά και για τους κατοίκους Σέβιας και για τους πυροσβέστες που ήταν εκεί στην πύρινη κόλαση. Μια πύρινη κόλαση 11 χιλιόμετρων. Ευτυχώς δεν κάηκαν σπίτια, δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πυροσβέστες δίνουν μια γενναία μάχη για να συγκρατήσουν αυτή την πυρκαγιά. Θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση σε λίγο και με την Ειρήνη Αρβανίτη θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ σε σχέση με την πύρινη καταστροφή στην Εύβοια. Πρόκειται για ένα σημείο κεντρικά της Εύβοιας, ανάμεσα σε 3-4 χωριά που κινδύνευσαν πραγματικά τις τελευταίες 24 ώρες να παραδοθούν φλόγες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε ούτε τραυματίες, ούτε καταστροφές μεγάλες, εκτός από, αν δεν κάνω λάθος, από ένα αυτοκίνητο και από κάποιες εξωτερικές ζημιές. Παρ' όλα αυτά θα τα πούμε και σε πάρα πολύ λίγο. Ωστόσο, θέλω να καλέσω σήμερα τον Γιώργο εδώ κοντά. Γιώργο, άφησε λίγο την κουζίνα σου. Γιατί σου έχω μια έκπληξη. Τόσες μέρες παραπονιέσαι ότι δεν βλέπεις την Κατερίνα. Κατάλαβες. Και τώρα θα σου κάνω μια σύνδεση με την Κατερίνα Συγκίθινο. Με την Κατερίνα Ζαρύβη, τη γνωστή. Όχι, την Κατερίνα καινούργιο. Φαντάζεσαι. Ακούει, άραγε. Μας ακούει. Χρυσά, να το κάνω σωστά, πιστεύεις? Α. Κατερίνα. Είμαι live. Ναι. Γεια σου, Κατερινάκη. Με προδώσατε. Γιατί? Φέρνετε γυναίκες ωραίες. Κατερίνα, έχω να κάνω μια καταγγελία, ξέρεις, για τον Παύλο. Έχει κάνει το καμαρίνι σου αποθήκη. Μόνο αυτό σου λέω. Αποθήκη το καμαρίνι που ήταν ήδη. Ψεύτης. Να ξέρεις, Κατερίνα. Αποθήκη το καμαρίνι που ήταν ήδη. Έλα, για πες. Κάθε φορά που πάω στην κουζίνα μου λέει, σαν την Κατερίνα δεν είσαι όμως. Έλα, στα βάλατα. Είδα πως αφιονίστηκε με τα ωραία τα κορίτσα. Είδα. Σαν και σένα καμία, Κατερίνα. Μην κουνιέσαι. Κάτσε σε ένα σταθερό σημείο.
να σας έχω τέτοιο, ρε παιδιά. Ωραία. Έχει το ροτοπίο. Ωραία, κράτα λίγο το λιμάνι. Πολύ ωραίο, εκεί τα φουσκωτά. Κατερίνα μου, θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς αν έχεις διαβάσει το σενάριο για την θεατρική παράσταση. Γιατί για αυτό το λόγο πήγες στο νησί. Έχω ξεκινήσει που στην Κύθνο και λέω τα λόγια με αποτέλεσμα άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να με φοβούνται προς το παρόν στο νησί. Γιατί εγώ περπατάω και λέω, αλλά μιλάω ρώσικα. Καλά, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πρόβλημα. Έκανε ένα μπάνιο, γιατί σε βλέπω λευκή. Φυσάει πάρα πολύ. Καλά, σιγά που θα μαυρίσω εγώ τώρα. Σαν τα παιδάκια που διάφερε, α πούμε, ξέρει. Ναι. Αλλά εδώ φυσάει πάρα πολύ. Σαν να καταράσει κάποιο διαπέζει, δεν ξέρω, παιδί. Όχι, όχι. Εγώ πάντω ευχήθηκα να περάσει πολύ ωραία, τέλεια τι πέντε μέρε. Έχουμε μια περίεργη σύνδεση, γιατί από ό,τι ξέρω, το σήμα στο νησί δεν είναι πολύ δυνατό. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί χθες είδα μια ανάρτησή σου σε σχέση με το χωριό της μητέρας σου στη Θήβα. Ναι. Τι έγινε, έχουμε κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την πυρκαγιά εκεί? Οπότε καταλαβαίνεις ότι και να ήταν καλός ο καιρός εδώ, πάλι θα μαύρισα την διακοπή. Ακριβώς. Είχα φωτιά εκεί στον πρόδρομο Βιωτίας, τα γνωστά χώστια, τα έχεις επισκεφτεί και εσύ και ξέρεις, Παυλάκο, εκεί στο Σαράντι. Δεν κινδύνευσαν οι κάτοικοι, δόξα τω Θεώ, είχε έγκυρη επέμβαση, αλλά καήκαν ελιές, 100 ετών ελιές, καήκε βλάστηση, κινδύνευσε εκεί λίγο. Βασικά μας βοήθησε ο αέρας στο χωριό της μαμάς μου, να σου πω την αλήθεια. Ακριβώς. Ήτανε πού θα πάει ο αέρας. Έχω πραγματικά όχι απλά στεναχωρηθεί, με το κομμάτι της Εύβοιας και του χωριού μου έχει μαυρίσει η ψυχή μου. Αυτό που βλέπω στην Εύβοια με έχει διαλύσει πραγματικά ψυχολογικά. Το γιατί είδαμε λέω, αυτό, γιατί ανέβασε και κάποιες φωτογραφίες λέγοντας διάφορα πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, μπορεί να μην κινδυνεύσαν ανθρώπινες ζωές, ωστόσο, άγρια ζώα σίγουρα έχουν κινδυνεύσει και σίγουρα μετά, αφού πέσει η φωτιά, έχουν καεί, θα δούμε τα αποτελέσματα. Έχουν καεί, σίγουρα. Έχουν καεί. Αυτό που καεί και εκεί είναι ένα κομμάτι της Εύβοιας που πραγματικά, αν δεν το είχατε επισκεφτεί, ήταν ο παράδεισος, ήταν ο πνεύμονας της Εύβοιας που έδινε ανάσες και στην Αθήνα. Ναι. Σταδιακά δηλαδή, γύρω μας και γύρω από την Αθήνα, αλλά και γύρω στην πανέμορφη Εύβοια που είναι τόσο όμορφη, οι πνεύμονες πεθαίνουν. Δεν το πάμε καλά, παιδιά. Βεβαίως. Δεν το πάμε καθόλου καλά. Συγχώς. Και αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο ξέρεις και με αναδασώσεις και με τέτοια, αυτό το πράγμα μπορεί να ζωθεί. Ζώα κινδύνευσαν. Να πω πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ επί προσωπικού. Χαιρετάω κιόλας γιατί με χαιρετάει ο κόσμος. Επί προσωπικού ως Κατερίνα Ζαρύφη στους πυροσβέστες μας που πραγματικά αρέσει. Παυλάκο, νομίζω αυτοί είναι οι ήρωες. Τέλος. Αναγνωρίζει πραγματικά τη θυσία που κάνουν όλες αυτές τις μέρες γιατί έχουν να κοιμηθούν τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ναι, εθελοντές. Μια εβδομάδα. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Μιλάμε για πάνω από 1.300 πυρκαγιές το τελευταίο διάστημα σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς προκλήθηκε τη Εύβοια και εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τρεις και τέταρτο το ξημέρωμα να αρπάξει αυτό το πεπκό δάσος το μοναδικό. Ναι. Αυτό που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε και εγώ θα το κάνω σίγουρα είναι πια να δράσουμε ως εθελοντές, να αρχίσουμε αναδασώσεις και να αρχίσουμε να προστατεύουμε οι ίδιοι τα μέρη μας. Γιατί βλέπεις. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Πολύ ωραίο είναι το μήνυμά κρίμα, σου. Ρε, γάμο. Και νομίζω είναι ότι κρίμα. Όλοι θα σε ακολουθήσουν σε αυτό το υπέροχο μήνυμα, διότι πρέπει και εμείς με έναν τρόπο να βοηθήσουμε, ακόμα και μέσα από το πλαίσιο του εθελοντισμού. Εννοείται. Τι μαγειρεύετε, ρε πουλάκια μου? Λοιπόν, φτιάξτε σήμερα θα μαγειρέψουμε με τον Γιώργο. Τι θα μαγειρέψει σήμερα? Λιτά σήμερα, χριστιανικά. Κοτόπουλο με αβοκάντο. Είναι το κοτόπουλο με αβοκάντο λιτό. Με έχει ταράξει το κοτόπουλο, Κατερίνα. Σε έχει ταράξει το κοτόπουλο. Και στο μοσχάρι. Και στο μοσχάρι. Περιμένω να έρθεις να λιγδώσει λίγο το τεράκι μας. Σε περιμένω να γυρίζεις. Και την άλλη εβδομάδα, λέει, κάνουμε, ξέρεις, μπουργκινιόν, φιλέτα και τέτοια. Λοιπόν, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκουράσου εκεί στο νησί που είσαι. Δεν έχω πει ακόμα σε ποιο νησί είσαι. Επομένως, θέλω να σε αφήσω την ιδιωτικότητά σου. Έτσι. Είμαι στην Κυθνάρα. Είμαι στην Κυθνάρα. Έρχεσαι αύριο. Άρα και το 15 για να γιορτάσουμε μαζί. Βεβαίως. Θα έρθει και ο Ηλίας. Τα ξέρεις αυτά. Βεβαίως θα να γιορτάσουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Α, θα πάρετε κορμί του να έρθει. Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Σας περιμένουμε να μας πείτε λίγο. Σ' αγαπάμε. Τα λέμε αύριο από κοντά. Φιλάκια. Φιλάκια, αγάπη. Την έκλεισα. Πάω γιατί κάτι μυρίζει στο φούρνο. Πάμε, ναι, γιατί πρέπει να μαγειρέψουμε κιόλας. Έχουμε φύγει λίγο από την κανονική. Δεν πειράζει, ήταν κάποια πράγματα που έπρεπε. Αλλά ήθελα να μιλήσω λίγο με την Κατερίνα. Την είδα και λίγο στεναχωρημένη χθες. Ήταν το κατάλαβα και από τα stories και από τα posts που έκανε στο Instagram. Ήταν κάτι όντως φοβερό αυτό που συμβαίνει στην Εύβοια. Δεν το συζητάμε. Θα προσπαθήσουμε, βέβαια.
Μάλιστα. Φωτιά παραλίγο. Θα προσπαθήσουμε να αφήνουμε λίγο το κλίμα, εννοείται. Σήμερα θα φτιάξουμε κοτόπουλο με αβοκάντο, όπως προείπαμε. Είναι μια σούπερ καλοκαιρινή συνταγή. Το μόνο που έχει είναι κοτόπουλο και μια τύπου σαλάτας αβοκάντο. Μοιάζει λίγο με το γουακαμόλε, δεν θα τολμήσω να την ονομάσω, εννοείται έτσι. Θα κάνουμε κάτι παρεμφερές, κάτι δροσερό. Θες να σου βάλω λίγο να δοκιμάσεις, Παύλο? Και δεν μου για να δεις εδώ, συλλέμε... Ορίστε. Ωραίο το γουακαμόλε. Δοκιμασές. Ναι. Αλήθεια, δεν σε προλάβα. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα με τα υλικά, όσο θα βάζω εγώ στο φίλο μου εδώ τον Παύλο να τρώει. Για να φτιάξουμε σήμερα κοτόπουλο με αβοκάντο, θα χρειαστούμε 2 μπουτάκια κοτόπουλο ή αν μπορείτε και μπορεί ο κρεοπόλης σας να σας δώσει το μισό κοτόπουλο. Δηλαδή να έχει και λίγο φιλέτο και να έχει και λίγο μπουτάκι. Νομίζω ότι θα είναι πιο νόστιμο έτσι. Θα χρειαστούμε για να κάνουμε τη σάλτσα. Τη σαλάτα, παύλα σαλάτα με αβοκάντο. Θέλουμε 2 ρήμα αβοκάντο. Όσο μπορείτε πιο μαλακά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Ένα μεγάλο κρεμμύδι, μία ντομάτα ψιλοκομμένη, το φιλέτο της ντομάτας. Δεν θα βάλουμε ολόκληρη ντομάτα, θα σας δείξω πάρα πολύ γρήγορα πώς γίνεται. Και θα φτιάξουμε και μερικά πιτάκια, τα οποία θα τα ψήσουμε στο φούρνο. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλός συνδυασμός για αυτό τη συνταγή. Θα χρησιμοποιήσουμε βέβαια και ένα λεμόνι, το ξέχασα, το οποίο θα συντηρήσει τη σάλτσα μας, παύλα σαλάτα, για να μην μαυρίσει. Πάμε λοιπόν με την πρώτη βασική δουλειά, που είναι να δώσουμε ένα τέλειο χρώμα στο κοτόπουλο. Οπότε σε πολύ δυνατή φωτιά, χωρίς αλάτι, χωρίς τίποτα όπως είναι, θα το βάλω στο τηγάνι. Θέλουμε να πάρει ένα καστανό χρυσαφένιο χρώμα. Αυτή είναι και η νοοτροπία της συγκεκριμένης συνταγής. Δηλαδή ψήνουμε κάτι πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ δυνατή φωτιά, θα το τελειώσουμε εννοείται στο φούρνο, θα το χρειαστεί. Και θα τα ενσωματώσουμε όλα αυτά και θα κάνουμε μια ωραία σαλάτα. Θα βγάλω τα γάντια μου γιατί δεν θα ξανακουμπήσω κοτόπουλο. Και πάμε να πιάσουμε δουλειά. Πρώτη βασική δουλειά είναι να κάνουμε την σαλάτα με το αβοκάντο. Θέλουμε 2 ρήμα αβοκάντο. Αβοκάντα, που θα έλεγε και η Κατερίνα. Το όριμο αβοκάντο πώς το καταλαβαίνεις? Είναι μαλακό. Να, πιάσε ένα να δεις. Να καταλάβεις πόσο μαλακό. Θυμάσαι που είχαμε κάνει τις τορτίγες με το αβοκάντο που μου είχες πει. Και το ρύζι και το κοτόπουλο. Ναι. οι άνθρωποι το θυμούνται. Βλέπεις ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό που είναι μαλακό από εκείνο που ήταν σκληρό, που δεν είχε δώσει γεύση. Αυτό και βγαίνει πολύ βούτυρο. Εύκολα, Αυτό είναι βούτυρο. Με ένα κουταλάκι το αδειάζετε. Πρέπει να κάνω και αυτό. Έχει αρκετές θερμίδες, αλλά είναι το πιο θρεπτικό πιστεύω από το να βάλεις άλλα. Ισχύει. Να βάλεις άλλα λαχανικά. Ναι. Το αδειάζουμε με το κουτάλι, μπορείτε να το κάνετε ποιο τρόπο θέλετε, μπορείτε και ψιλοκομμένο. Εγώ θα το κάνω έτσι γιατί έχω και τον Παύλο εδώ, ο οποίος θα μου το λιώσει με το κουτάλι. Κρατήστε και το κουκούτσι, γιατί αυτό, με αυτόν τον τρόπο, δεν θα μαυρίσει το αβοκάντο. Είναι ένα τυψάκι, αλήθεια, θα σας βοηθήσει, πιστέψτε με. Και το άμα το αφήσει έτσι μέσα εδώ, δεν θα μαυρίσει το αβοκάντο? Όχι, όχι. Μέχρι να τη σερβίρουμε, άμα το έχεις εκεί, δεν θα μαυρίσει. Θα γυρίσει το κοτόπουλο, έχει πάει ένα τέλειο χρώμα. Εννοείται ότι θα το τελειώσω και στο φούρνο. Είναι βασικό να είναι ψημένο και σωστά, να βάλουμε γι' αυτό, μην πάει χαμένο. Ωραία. Και πάμε όσο ψήνεται να κάνουμε και τις πίτες, να τις βάλουμε στο φούρνο να ξεμπερδεύουμε. Θα καθαρίσω λίγο το μαχαίρι μου από το αβοκάντο και ξεκινάμε. Θες να βάλω κάτι μέσα εδώ, αλάτι, πιπέρι? Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Τώρα, μόλις βάλω τις πίτες, θα συνεχίσουμε. Πάρτε τις πίτες και ξεκινάτε να τις κόβετε στη μέση και αυτόματα να τη βάζετε τη μία πάνω στην άλλη. Είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κάνετε γρήγορα τα πιτάκια αυτά. Όπως είδατε, σε ένα λεπτό λιγότερο έχω αρκετά πιτάκια. Θα βάλω στο φούρνο, φαντάζομαι. Θα βάλω στο φούρνο, θα βάλω εδώ στην αψί. Κοίτα πόσο εύκολο είναι αυτό το φαγητό. Χωρίς λάδι. Είναι εντυπωσιακό, όχι, θα το φτιάξω. Είναι μεν εντυπωσιακό, αλλά είναι και πάρα πολύ εύκολο. Θα βάλω το λαδάκι, λίγο λαδάκι. Έχω εδώ μερικά μυρωδικά. Ωραία, βάλε, ναι. Έχω λίγη ρίγανη, λίγη πάπρικα, έχω λίγο κίμινο. Ταιριάζουν νομίζω όλα αυτά. Κίμινο. Βάλε... Ναι, το κίμινο ταιριάζει με την αράβικη. Πάρα πολύ. Αλάτι πιπέρι, βασικό. Θέλει λίγο το αλατάκι. Καλοκαιρινά, έτσι. Και βάζουμε στο φούρνο. Αυτό θέλει περίπου... Θα γυρίσω αυτό. Έχει πάρει χρώμα. Ναι, full. Αυτό, παιδιά, θέλει περίπου στα 5 με 10 λεπτά σε δυνατή φωτιά και θα βγει αυτό ακριβώς εδώ το πράγμα. Πώς μπορώ να το δείξω. Εδώ. Αυτά εδώ, παιδιά, είναι τραγανά, έχουν πάρει χρώμα και είναι σαν πατατάκια. Είναι πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, σαν συνοδευτικό και όχι μόνο για αυτό το φαγητό, για οτιδήποτε φαγητό περιέχει σάλτσα. Και φτάνουμε. Είναι έτοιμο το αβοκάντο? Θα μου πεις εσύ, Α, ναι, όχι, το λιώσες πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Για να δω εδώ. Θέλει λίγο χρωματάκι αυτό ακόμα. Ναι. Να πάρει το κοτοπουλάκι. Είναι βασικό να πάρει δυνατό χρώμα.
Και ξεκινάμε να σας δείξω πώς θα κάνουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα. Πάρτε μία ντομάτα μετρίου μεγέθους και ξεκινήστε και να τη χαράζετε από όλες τις μεριές ώστε να βγει το φιλέτο. Την κάνεις τετράγωνο δηλαδή. Όχι τετράγωνο, θέλουμε το φιλέτο της ντομάτας. Είναι ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να κάνουμε κυβάκια ντομάτας σε εισαγωγικά, ναι, που να μην λιώσουν και να μην αφήσουν πάρα πολλά υγρά. Βασικό συνταγή το οποίο κάνουμε είναι να μην δημιουργηθούν πάρα πολλά υγρά. Γιατί η ντομάτα, όπως ξέρεις, έχει τα σπόρια και το ζουμάκι. Και θα μας χαλάσει τη σάλτσα. Εμείς θέλουμε η σάλτσα μας, όπως είναι και αυτή που σας έδειξα, να είναι στέρεα. Να είναι δηλαδή μεστή, για να καταλαβαίνουμε τη γεύση. Εννοείται ότι άμα περισσέψει, όπως μας περίσσεψε εμάς, η ντομάτα, στύψτε την από πάνω, κάντε ό,τι θέλετε. Προσωπικά δεν τη χρησιμοποιώ. Δεν θέλω να χαλάσει η συνταγή μου. Ξέρεις τι θα ήθελα τώρα, λίγο τσίλι μέσα. Λίγο καυτερό, ε. Ναι. Έχω καυτερό πιπέρι. Θέλετε να βάλουμε. Βάλε, ναι. Τρώτε καυτερό πιπέρι, οι υπόλοιποι που θα φάτε γουακαμόλε. Είναι έξτρα καυτερό. Για τους οπερατέρ, λέω, για εσάς. Βάλε λίγο. Έβαλα λίγο. Δεν ανταποκρίνεται κανένας, βάλε καυτερό. Έβαλα. Και για να κλείσουμε με τη γουακαμόλε, σε εισαγωγικά, ναι, θέλουμε και φρέσκο κρεμμύδι. Μην το σοντάρετε, βάλετε το φρέσκο, νιώστε τη γεύση του κρεμμύδι. Δεν θα πάθετε και τίποτα αν φάτε μια μέρα ομό κρεμμύδι. Στη χωριά την πώς το τρώτε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δίκιο είναι. Να το φάτε και έτσι. Οπότε, με ένα μικρό έως μεγάλο κρεμμυδάκι, ανάλογα την ποσότητα από το αβοκάντο που έχετε βάλει, αλλά απλά να προσέξετε να είναι αρκετά ψιλοκομμένο. Το κρεμμύδι μύρισε πολύ ωραία τώρα, ε. Ταιριάζει πάρα πολύ. Νομίζω ότι και εγώ που την έφτιαχνα τη συνταγή, ξεκίνακα σιγά σιγά. Αυτό χειροκροτήθηκε. Μπράβο μου που το σκέφτηκα και τα σχετικά. Και είχε ετοιμαστεί το κοντοπουλάκι. Θα το βάλω τώρα στο φούρνο. Θα ανοίξω το φούρνο μου. Πειράζει εδώ στο αβοκάντο κάποια κομμάτια έτοιμο, να είναι ακόμα χοντρά ή πρέπει να είναι όλα πολτός? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Και μη σου πω, πολύ το έχεις... Κάνει νιανιά. Κάνει νιανιά, ναι. Βάζω στο φούρνο και το κοντοπουλάκι μου. Εδώ έχω ήδη το έτοιμο, θα το κόψουμε τώρα. Και για να τελειώσουμε εδώ, θέλει το λεμόνι του. Ωραία. Όπως είπαμε, το λεμόνι το φυσικό συντηρητικό για τη συγκεκριμένη συνταγή, γιατί αν δεν το βάλουμε θα μαυρίσει πάρα πολύ εύκολα. Θα βάλουμε αλάτι και θα βάλουμε και πιπέρι. Νομίζω, Παύλο, αυτή η σάλτσα, Παύλα, σαλάτα, είναι η κορυφαία του καλοκαιριού, τουλάχιστον για φέτος. Το σκόρδο. Το σκόρδο το είχα και να σοτάρω το κρεμμυδάκι, αλλά δεν χρειάστηκε. Α. Και έχουμε το κοντοπουλάκι. Μας έβαλες έξω στα μπάτια τώρα. Μας πήρες δύο σκυλίδες σκόρδο τώρα. Θα τις κάνουμε. Δεν πειράζει. Το open, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς εδώ πέρα. Δεν μπορεί να το βάλω το σκόρδο μέσα εδώ. Θα αλλάξει τελείως τη γεύση. Δεν κολλάει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Α. Και για να φτιάξουμε και να σερβίρουμε και ένα ωραίο πιάτο, μιας και προλάβαμε, έχω εδώ πέρα το κοντοπουλάκι το οποίο το έχω σοτάρει. Ωραία. Το έχω βάλει στο φούρνο, είναι τέλεια ψημένο. Θα βάλουμε λίγη γουακαμόλε σε εισαγωγικά, λίγη σάλτσα δηλαδή, σαλάτα από αβοκάντο. Ναι. Και τα τέλεια πιτάκια, τα οποία μόλις έχουν βγει από το φούρνο, με το χέρι, καλοκαιρινά, λιτά. Νομίζω ότι αυτή η συνταγή είναι ό,τι πρέπει για αυτή την περίοδο που διανύουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Πού σε βρίσκουμε? Θα με βρείτε, εννοείται, στα social media, Instagram, Γιώργος Πορφύρης. Δείτε τη συνταγή από το tvopen.gr μόνο πιο αργά στο YouTube. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο να γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο. Τα φίλια μου, γεια λοιπόν, σας. Θα φτάσω εδώ στο κέντρο του σκηνικού μας, του υπέροχου σκηνικού μας, για να υποδεχτούμε την σημερινή παρέα, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Θα ξεκινήσω από την κυρία, από την πρώτη κυρία μάλλον της παρέας, που είναι ένα κορίτσι δροσερό, ένα κορίτσι σαν αγριοκέρος θα το έλεγα. Διέκοψε τις διακοπές της για να έρθει εδώ να μας κάνει τη χαρά και την τιμή να κάνουμε παρέα όλοι μαζί σήμερα Τετάρτη. Είναι η Τζέννη Μελιτά. Τι γίνεται? Καλά είμαι. Πώς είσαι? Έφυγα από την Κύθνο, ναι, για να πάει η Ζαρίφη. Μην είμαστε δύο στο νησί και γίνεται σκοτωμός. Κατάλαβες με τις πολλές selfies. Ναι. Ήρθα εδώ για να ξαναφύγω αύριο να τη Ζαρίφη. Κατάλαβα. Πώς θα κάνω έτσι. Μπράβο, ωραίο παπουτσάκι. Μερσί, δεν είναι χαριτωμένο? Είναι αυτό σαν είναι. Θυμάσαι κάτι καραμέλες που βάζαμε, ναι, κάτι κέρματα και γυρνούσαμε και έβγαινε μια καραμελίτσα? Αυτό είναι πέρλα, δεν είναι καραμελίτσα. Εντάξει, όμως είναι σαν καραμελίτσα. Και εσύ είσαι σαν καραμελίτσα. Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Ναι, θα αφήσω την άλλη κυρία για το τέλος, γιατί είναι μια έκπληξη. Θα πάω στο αγόρι της παρέας που τον συναντήσαμε τη Δευτέρα εδώ. Μας έκανε πολύ ωραία παρέα και λέμε, δεν έρχεσαι πριν πάρει για διακοπές. Άλλη μια φορά να τα ξαναπούμε. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος. Τι έγινε?
Πώς ο Παύλος. Τι γίνεται. Όλα καλά, εντάξει. Πώς νιώθεις, τα εισιτήρια όλα καλά, είναι κομπλέ. Καλά, ναι, ναι, αν και δεν το έχω πει σε κανέναν. Μόλις το πες. Αλήθεια. Ναι. Θα πας διακοπές. Δεν έχω πει πού. Εντάξει. Μια χαρά. Ωραία, ναι, θα μου φέρει. Δουλίτσα έγινε. Το ρωτάς που θα πάει και περιμένει να σου πει κανένα νησί, κανένα τέτοιο και εξφενδονίζει εκεί το μέρος. Εγώ και... δεν θα πω, γιατί περιμένω δώρο από εκεί. Εννοείται να ξέρεις ότι το σκεφτόμουν. Ωραία. Ρίχια. Λοιπόν, τώρα θα αποδεχτούμε το τελευταίο μέλος της σημερινής παρέας. Μία κοπέλα που δεν την έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά, όμως εσείς την αγαπάτε πάρα πολύ, της το δείχνετε κάθε φορά με μηνύματα. Έχει βγει νικήτρια. Νικήτρια από ένα υπέροχο παιχνίδι που παλιότερα βλέπατε με μεγάλο πάθος και με μεγάλη αγάπη. Μαζί μας είναι η Στέλλα Μιζεράκη. Καλή Στέλλα μου. Δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ από κοντά. Εγώ σε ξέρω όμως. Σε έχω ζήσει μέσα από το σπίτι, όλα σου τα ωραία. Και εγώ σε παρακολουθώ. Χαίρομαι, χαίρομαι. Τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Είσαι πιο εντυπωσιακή από κοντά, θέλω να σου πω. Συνυπολή. Βρίσκεις. Συνυπολή. Εσύ. Συνυπολή. Να έρθω από εδώ καλύτερα. Θα τα πούμε όλα, θα πούμε και λεπτομέρειες και με τις δουλειές σας και τι θα κάνουμε. Έχουμε βέβαια ετοιμάσει μια εκπομπή καταπληκτική με πάρα πολλά θέματα αποκλειστικά και ειδησογραφικά αλλά και lifestyle. Θα πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε πάρα πολύ λίγο έτσι για να χαλαρώσουμε, να πιούμε και το καφέ μας και να τα πούμε και μαζί μέχρι τη μία περίπου. Διαφημίσεις. Ένα παιδί να με κοιτάζει όνειρα. Δεν δίνω σημασία, κοιτάζω γενικά. Αρχίζει ένα τραγούδι που γουστάρω από παλιά. Όπως παίζει το κομμάτι, μου κλείνει το μάτι. Σαν να προσπαθώ να καταλάβω τι είναι η μουσική, αν είναι χορευτική και πρέπει να χορέψω. Αν είναι lounge που πρέπει να πιω ένα ποτάκι. Ναι. Ή αν είναι κάτι ουδέτερο που πρέπει απλά να πω μια καλησπέρα ή μια καλημέρα. Ήτανε lounge. Lounge, ναι, ήτανε τώρα για μπαράκι, ωραίο beach bar, να πιεις τον καφέ σου πρωί-πρωί. Σας έχουμε προσφέρει τα πάντα, καφέδες, φαγητά, είσαστε κομπλέ. Είστε τέλεια. Τσιμπήσαμε και λίγο κοτόπουλάκι. Κοτόπουλο με αβοκάντο στο break. Τρως βλέπω, Στέλλα μου. Τρώω πάρα πολύ. Δεν σου φαίνεται πάντως. Πού να ξέρεις τι τρώω. Δεν φαντάζεσαι. Χαίρομαι. Θέλω να νιώθετε άνετα γιατί έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες, ακόμα 2,5 ώρες. Εγώ θέλω το διαγωνισμό να μας πεις. Θα έρθει και ο διαγωνισμός, μην ανησυχείς. Μπορείτε να πάρετε μέρος και εσείς στον διαγωνισμό που θα πω. Βεβαίως, εννοείται. Αλλά πρώτα απ' όλα θα πάμε στην Ειρήνη Αρβανίτη που είναι στην αίθουσα σύνταξης, τη δική μας αίθουσα σύνταξης, λίγο πιο πειραγμένη. Αλλά θα δούμε πρώτα το φίλερ που έχει να κάνει με τα info της ημέρας. Καλημέρα, Ειρήνη. Δυστυχώς ξεκινάμε με το πολύ σοβαρό θέμα της φωτιάς στην Εύβοια. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η φωτιά. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά, η μάχη με τις φλόγες. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν, θέλω να σας πω, 7 αεροπλάνα, 9 ελικόπτερα, πάνω από 200 πυροσβέστες και 75 περίπου οχήματα της πυροσβεστικής. Μιλάμε για υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν και οι εθελοντές μέσα σε όλο αυτό. Θέλω να σας πω ότι ήταν μια δύσκολη νύχτα, ωστόσο υπάρχουν και κάποια ευχάριστα, αν το θέλουμε να το πούμε, καθώς όπως προείπες και εσύ στην εισαγωγή σου, εκενώθηκαν τα χωριά, δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο υπάρχει μια τεράστια οικολογική καταστροφή, καθότι καταστράφηκε το δάσος Natura. Θέλω να σας πω επίσης ότι υπήρχαν κάποιες μικρές ζημιές σε αυλές σπιτιών, 3 καμένα σπίτια και όχι ένα, όπως επίσης και ένας ελαφρύς τραυματισμός ενός πυροσβέστη. Θέλω να σου πω επίσης, Παύλο, ότι οι κάτοικοι των χωριών Μακρυμάλκο, τον Δεσπότη, Σταυρός και Πλατανιά, για τους ανθρώπους που μόλις τώρα άνοιξαν ενδεχομένως τους τηλεοπτικούς τους δέκτες και δεν γνωρίζουν, φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε δομές του Δήμου Δύρφης Μεσαπίων ή σε φιλικά σπίτια. Ενώ χτες το βράδυ, θέλω να σας τονίσω ότι η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός υπόπτου που φέρεται να εμπλέκεται. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πρόκειται για τον 64χρονο ύποπτο που βρέθηκε, που το ψάχνανε κιόλας για ένα μεγάλο διάστημα. Άρα υπάρχουν υπόνοιες για εμπρισμό. Ακριβώς. Περιμένουμε κι εμείς να μάθουμε τις εξελίξεις. Θέλω όμως να σε πάω και σε κάτι άλλο λοιπόν, να σε πάω και στην πρώτη δορυφορική φωτογραφία της φωτιάς. Ναι. Βλέποντας λοιπόν την μεγάλη έκταση που έρχεται να πάρει, θα πούμε όπως προείπες και εσύ πολύ σωστά, η περίμετρος έχει φτάσει τα 11,5 χιλιόμετρα. Πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο λοιπόν, μέτωπο. Αυτή είναι μόλις η πρώτη φωτογραφία που μας έρχεται από την υπηρεσία Κοπέρνικους, με εντολή λοιπόν του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαδιά. Ενεργοποιήθηκε προκειμένου να υπάρχει χαρτογράφηση για να δούνε τι έκταση ζημιάς υπάρχει, αλλά και πώς θα παρακολουθήσουν όλες τις εξελίξεις. Εάν δεν κάνω λάθος. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φωτιά, δηλαδή
πριν την μεγάλη καταστροφή που έχουμε τώρα. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, έχουν έρθει και αεροπλάνα και από το εξωτερικό. Ακριβώς, από την Ιταλία ένα ήδη επιχειρεί και περιμένουμε άλλα δύο από την Ισπανία, Παύλο. Από την Ισπανία. Νομίζω υπήρχε και μια εμπλοκή με τα αεροπλάνα από την Κροατία. Νομίζω δύο αεροπλάνα δεν κατάφεραν να έρθουν για κάποιο τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε. Και πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούσαν να πετάξουν και όλη τη νύχτα, καθώς υπήρχαν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι. Ευτυχώς κόπασαν το πρωί. Μπόρεσαν λοιπόν να πετάξουν και δίνουν μια πραγματική μάχη με το χρόνο και τον άνεμο, καθώς αναμένεται πάλι να αυξηθούν τα μποφόρ στην περιοχή. Α, ναι. Ακριβώς. Μέχρι, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, να πέσουν οριστικά αργότερα το μεσημέρι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αν ισχύει, θα φανεί αυτό στο επόμενο διάστημα που έβαλε αυτή τη φωτιά. Αν υπάρχει, εννοείς, ανθρώπινο χέρι που προκάλεσε όλο αυτό. Πώς αυτός ο άνθρωπος ή αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρουμε πώς είναι, πήγαν μετά στα σπίτια τους και ήταν ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτών των πραγμάτων που κάνουν. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι το αποτέλεσμα θα το λουστούν και οι ίδιοι. Δηλαδή, πρόκειται για μια οικολογική καταστροφή που αφορά όλο τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Ειλικρινά, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Έβλεπα χθες το βράδυ όλα αυτά τα πλάνα, όλους αυτούς τους ανθρώπους να προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους, τους πυροσβέστες να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν. Όλα αυτά από έναν άνθρωπο ή από δύο-τρεις ασυνείδητους που πήγαν και είπαν θα βάλουμε φωτιά σε αυτό το σημείο και περιμένοντας, αυτό είναι ακόμα πιο σατανικό, περιμένοντας τον αέρα να φουντώσει για να πάνε να κάνουν το έργο τους. Πραγματικά αυτό μπορεί να με ξεπεράσει. Παύλο, η φωτιά ξεκίνησε το πρωί στις 3:16 το πρωί, που σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να πήγε να κάψει χόρτα κτλ. Φαίνεται ότι μάλλον ήταν εμπρισμός, χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να έχουν γίνει ακόμα οι έρευνες, αλλά σίγουρα 3:16 το πρωί δεν είναι από φυσικά αίτια μια φωτιά. Και γι' αυτό το ανακριτικό της πυροσβεστικής νομίζω έχει πάει με κλιμάκιο στην περιοχή και βλέπει όλα τα ενδεχόμενα. Ακριβώς. Ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Μάλιστα. Θέλω όμως να σας πάω λίγο και στην Αττική, καθότι η φωτιά στην Εύβοια έχει δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα εδώ. Νομίζω το βιώνουμε όλοι καθημερινά. Λοιπόν, μέχρι και αργά το βράδυ της Τρίτης, η ποιότητα του αέρα, θέλω να σας πω, ότι ήταν πάρα πάρα πολύ κακή και οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα όρια που θεωρείται επικίνδυνο για την δημόσια υγεία. Αυτό, προκειμένου να καθαριστεί η ατμόσφαιρα, όπως λένε οι ειδικοί, θα περάσουν γύρω στις 2 με 3 ημέρες, αφού όμως υπάρχει πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, Παύλο. Συγκεκριμένα, αν θέλετε να σας πω, οι μετρήσεις έγιναν σε Γκίζη, Πεύκη, Μελίσια, Πασαλιμάνη, Χαλάνδρη, Κερατσίνη, Βουλιαγμένη και Θησίο. Επίσης, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ ευπαθείς ομάδες, αλλά και οι άνθρωποι που έχουν καρδιολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν και συνιστάται να μένουν στο σπίτι σε κλιματιζόμενους χώρους και αν δεν έχουν ήδη, υπάρχουν οι δομές των Δήμων που έχουν φροντίσει γι' αυτό. Ωραία, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι όλος ο δημοσιογραφικός μηχανισμός του Open φυσικά είναι επιποδός, είναι στο κέντρο της εξέλιξης της φωτιάς και αν χρειαστεί θα διακόψουμε την κανονική ροή του προγραμματός μας για να δούμε τι νεότερο μπορεί να έχει συμβεί. Ελπίζω να λήξει η πυρκαγιά σήμερα, δηλαδή στις επόμενες ώρες, για να έχουμε ένα ευχάριστο νέο τουλάχιστον σε σχέση με αυτό το μέτωπο. Και πατριώτες μου, Απριλίων, όπως καταλαβαίνετε, μένουμε σε διπλανούς δρόμους, γι' αυτό και στηρίζουμε πάρα πολύ. 30 του μηνός, ξέρω. Πάμε Πόρτο Κατσίκι και Γιόλο. Γιόλο και Πόρτο Κατσίκι, έχετε πάει Πόρτο Κατσίκι. Ναι. Ανέβασε αυτή τη φωτογραφία. Το σώμα, μωρέ τώρα. Μα τι σε έχει πιάσει, αφού οι άντρες αυτοί είναι. Μα του δουλεύει ψηλό χαζί. Όσες φορές το συναντάω, λέω ρε Σιάκη, μπορεί να μου πει πώς γίνεται αυτό το σώμα. Μου λέει δεν κάνω τίποτα. Τίποτα. Λίγο ελλειπτικό. Λέω λίγο ελλειπτικό με αυτά τα μπράτσα. Πάω και εγώ κάνω ελλειπτικό, τίποτα. Λιώνεις. Η ίδια σακούλα. Μην πω και το άλλο συνθετικό. εγώ πιστεύω ότι λιώνει στη γυμναστική και εντυπωσιάζομαι γιατί όταν είσαι σεφ και μαγειρεύεις, δεν μπορεί να μην δοκιμάζει αυτά που τρως, ας πούμε. Ναι. Και πώς γίνεται να διατηρείται έτσι, τα βλέπεις, Πορφύρη. Τα βλέπεις. Βγάλε την μπλούζα, βγάλε την μπλούζα και έλα εδώ. Βγάλε την μπλούζα και έλα. Με τον, έλα εδώ, να δουν οι γυναίκες ποιος αξίζει πραγματικά. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εγώ προκαλώ να βγάλω να δεν δούμε. Δεν έχεις μικρόφωνο, θα μιλήσω από το δικό μου, έλα. Έτσι. Τι είναι αυτά τα πράγματα, Μαρία. Εδώ μου λέγες ότι είμαστε φίλοι και τέτοια και τώρα με χτυπάς με σόπλατα. Ότι είναι υπέροχα όλα τα φαγητά. Έχεις τατουάζ τουλάχιστον. Νόμιζα ότι είχες φύγει. Τατουάζ δεν έχω. Α, ωραία. Είναι δυνατόν να μην είμαι μάγειρας και να μην έχω τατουάζ. Μέχρι αύριο θέλω αυτούς τους κοιλιακούς και αυτά τα μπράτσα. Έχω τον τρόπο. Χωρίς την αρχή. Αυτό φοβάμαι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως επειδή δεν μας έχει συνηθίσει ο Άκης να ανεβάζει τον εαυτό του. Ανεβάζει συνταγές και όλα αυτά. Γι' αυτό μάλλον προκάλεσε αίσθηση. Μια χαρά εκεί που είναι, μια χαρά περνάει, τέλος πάντων. Να προσέχει τις πέτρες. Αλίμονο από εμάς που καθόμαστε εδώ στην Αθήνα, τέλος πάντων. Δεν θα πάτε στο ίδιο νησί. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θα πάω σε άλλο
Νησί του Ιωνίου. Πάμε και σε μια τρυφερή ανάρτηση που έκανε χθες η Σύση Χριστίδου για τον Φίλιππο Ραφαήλ, ο οποίος έκλεισε τα 11. Γιόταζε χθες ο Φιλιππάκος. Πραγματικά αυτή η φωτογραφία είναι από τη Φούρκα Χαλκιδικής. Ο Φίλιππος προφανώς πολλά χρόνια πριν. Εντάξει, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, όλη η οικογένεια μαζεύεται στη Φούρκα για να γιορτάσει τα γενέθλια του Φίλιππου. Μαζεύονται και πάρα πολλοί φίλοι, όπως καταλαβαίνετε. Κάνανε πάρτι. Πολλές φορές έχω βρεθεί και εγώ. Τώρα δυστυχώς δεν τα κατάφερα γιατί είμαστε εδώ και πρέπει να κάνουμε εκπομπή. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάτι τέτοιες στιγμές ενώνουν την οικογένεια και πραγματικά περάνε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια. Βλέπετε τον παπά της Σύσης, τον κύριο Θοδωρή Χριστίδη, τον αδερφό της Σύσης, τον Γιάννη τον Χριστίδη. Και μοιάζουν όλοι μεταξύ τους σαν δύο σταγόνες νερό. Χαμόγελα. Και το παιδί πειρατεί. Γιατί έμεινες έτσι με το χαμόγελο, Μαρία? Γιατί... Ήθελες να πεις κι άλλα και δεν προλαβαίνουμε τώρα. Αυτό ακριβώς. Κάθε μου πριονίζουν το χρόνο. Τέλος πάντων, έχουμε και αύριο και μεθαύριο, να ξέρεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα σας πάω που πιστεύετε στο αγαπημένο παιχνίδι του Κώστα. Που έχει να κάνει με το δώρο μας, ένα δώρο, ένα πενθήμερο ταξίδι στο Ναύπλιο για δύο άτομα. Ένα ταξίδι καταπληκτικό το οποίο θα σας πάει σε αυτό το υπέροχο μέρος και θα μείνετε στο ZIS εδώ, Luxury Apartments. Το βλέπετε εδώ, μιλάμε για χλιδάτο μέρος με ωραία διπλή κρεβατοκάμαρα, με ωραία θέα. Φυσικά δεν θα σας αφήσουμε και νηστικούς. Μπορείτε να φάτε τις τοπικές σπεσιαλιτές, τα φανάρια, μια υπέροχη ταβέρνα που είναι πάρα πολλά χρόνια στο Ναύπλιο. Και φυσικά θα ταξιδέψετε με χαλιβελάκι rent a car που θα σας δώσει ένα αυτοκίνητο γεμάτο από το ρεζερβουάρ. Τι λες τώρα? Δεν θέλουμε τώρα να ξοδευτούν πουθενά. Τίποτα πουθενά, γιατί μπορεί να πάτε στο Ναύπλιο. Ναι. Αλλά δίπλα στο Ναύπλιο υπάρχουν και τόσα ωραία μέρη που μπορείτε να επισκεφτείτε με το αυτοκίνητο και να κάνετε πολύ ωραίες εκδρομές. Όλα αυτά με το 14999. Τώρα σας λέω ένα πενταψήφιο αριθμό, μου λέτε τι είναι αυτό. Τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και στέλνετε SMS open και ονοματεπώνυμο στο 14999. Το είπα, για να διεκδικήσετε το υπέροχο αυτό δώρο στον Ναύπλιο. Φυσικά συμμετέχετε παράλληλα και για το διαγωνισμό για το μεγάλο αυτοκίνητο Polo Volkswagen Trendline. Ένα αυτοκίνητο αξιόπιστο, σοβαρό, αλλά ταυτόχρονα και πολύ παιχνιδιάρικο. Θα σας τα πω σε λίγο για ποιο λόγο είναι παιχνιδιάρικο, γιατί τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις. Σας έχω πάρει λίγο από τα μούτρα τόση ώρα. Θέλω να χαλαρώσουμε πιο μετά, γιατί έχουμε και πολλά θέματα, πολλές συνεντεύξεις. Πολύ πράγμα. Τέλεια. Έχουμε σπαλιάρα. Μας ενημερώνει. Έφυγε. Για το γεγονός ότι πάει στο Netflix να κάνει μια υπέροχη σειρά. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ναι, μας τα λέει όλα. Είναι συγκλονιστικό. Mexico City. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Δεν θέλετε να τραγουδήσω? Γιατί να μην τραγουδήσεις? Εμείς θέλουμε. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Καλά. Έχεις καλή φωνή. Δεν θυμάσαι το Survivor? Όχι, το έχω ξεχάσει. Είσαι πρώτος από το τέλος. Ναι. Εγώ δεν ακούω καλά από το αριστερό. Άμα είναι, πες μου να γυρίσω. Θα αλλάξουμε. Θυμάμαι, ήσουν πρώτος από το τέλος, μετά τον Βασάλος, δεύτερος. Το θυμάμαι ότι είσαι πρώτος. Καλό ήταν από τους πρώτους ή από το τέλος. Δεν έχει σημασία. Αφήνεις εντύπωση, αυτό μετράει. Να μην το βρούμε αυτό το ωραίο στιγμιότυπο του Κώστα που τραγουδάει. να γελάσουμε. Αφού τον έχεις live εδώ, να τα πει. Όχι, εκεί να τον δεις. Εκεί πρέπει. Εκεί και τα ποτά του. Δεν καταλάβαινε. Δεν ήξερε ακόμα πόσο απήχησε η Survivor. Σου λέει τα δώσω όλα. Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ να κάνουμε παρέα, γιατί όλα μοιάζουν καλοκαίρι, ακόμα και εδώ, στη τηλεοράση. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι, γιατί? Γιατί έχει κάτι να ζει. Πιανή στη θέση έφαγες, Μαρία Ζαφύρη, μίλα. Καταλαβαίνεις τώρα. Έφυγε από εκεί, τη βρίσκουμε εκεί. Έναν έναν τους τρώει. Παντρεύεται, φοράει μίνι, τι άλλο δηλαδή πια. Παιδιά μου, τι να κάνω. Σαν ελβετικό σου γεια, σε όλα, κάνει για όλα. Το έχω βάψει, γιατί μην το δείξω. Γιατί μην το δείξω. Μακιγιάζ. Με τι θα ξεκινήσουμε, με τον... Ξεκινάω με Γιάννη Σπαλιάρα. Γιάννη Σπαλιάρα. Ο Γιάννης φεύγει, έφυγε δηλαδή, τον χαιρετήσαμε, τον κουνούσαμε το μαντίλι χθες στο αεροδρόμιο. Φεύγει για Μεξικό, ναι. Όπου θα, όπως ξέρουμε πολύ καλά, θα πάρει μέρος στην μεξικάνικη παραγωγή, σε μεγάλη μεξικάνικη παραγωγή για το Netflix, η οποία λέγεται η σειρά El Señor de los Cielos, The Lord of Skies. What?
El Señor de los Cielos, The Lord of Sky. El Señor de los Cielos, The Lord of Sky. Αυτός είναι... Αυτό είναι ένας τίτλος. Ο τίτλος της σειράς... Τον έχεις πει και στα μεξικάνικα και στα αγγλικά. Ναι, στα ισπανικά. Τον λέω, με δυσκολεύουν και εμένα τα ισπανικά, όπως έχουν δυσκολέψει πολύ και το Γιάννη, όπως μας. Α, έτσι μας έχει πει ο Γιάννης. Ναι. Δεν φοβάται είναι εύκολη γλώσσα. Εύκολη, ναι. Σε 2-3 χρόνια την τελειώνεις. Αλήθεια, ξέρεις ισπανικά. Ναι, αλλά τώρα θα πάει. Λίγα. Τα έχω ξεχάσει. Για πες μια πρόταση. Εγώ ξέρω βρισιές. Θα σου δώσω λίγο χρόνο, θα δούμε το Γιάννη. Με γεια μου Στέλλα. Με λένε Στέλλα. Αυτό έμαθες 2 χρόνια, με γεια μου Στέλλα. Σου είπα τα εύκολα, γιατί θυμάμαι κι άλλα που δεν είναι. Για σένα το κάνει, για να μάθεις κι εσύ. Έμαθα κι εγώ ισπανικά. Με γεια μου Παύλο. Πεκένιο είναι το μικρό. Πώς? Πεκένιο. Έτσι είναι το πεκένιο. Ανάλογα, τώρα πώς το μετράς, βρε Παύλο. Από το κακό στο χειρότερο πάμε, ας δούμε το Γιάννη καλύτερα, γιατί θα ξεφτιλιστούμε κι άλλο. Πεκένιο. Γιάννη, άλλο ένα μεγάλο ταξίδι. Σε έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, αλλά αυτή τη φορά για διαφορετικό λόγο, ε. Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται. Τελευταία όλο μακρινά ταξίδια. Αυτή τη φορά Μεξικό για άλλο λόγο, για μια ξένη παραγωγή, ένα σύριαλ. Πώς προέκυψε αυτή η τεράστια συνεργασία? Δεν το έχω συνειδητοποιήσει καλά-καλά. Δεν το πιστεύω ακόμα. Πέρασα αρκετά casting, έστειλα πολλά βίντεο στα ισπανικά και τελικά... Ισπανικά, σε τι ρόλο θα δούμε το Γιάννη Παλιάρα αυτή τη φορά? Το σύριαλ αφορά στη ζωή του Αμάδο Καρίγιο Φουέντες, του μεγαλύτερου εμπόρου ναρκωτικών της δεκαετίας του 90. Είναι από το Μεξικό. Και εγώ είμαι σε ρόλο πρώην πράκτορα της CIA, ελληνικής καταγωγής, όπου συνεργάζομαι εκεί. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, θα τα δείτε. Άρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ρόλο αυτή τη φορά, έτσι. Μιλάμε για πολλά επεισόδια. Έχω κλείσει 15 επεισόδια. Νομίζω είναι πάρα πολύ για πρώτο ρόλο σε ξένη παραγωγή. Είναι πολύ δύσκολο με τα ισπανικά. Κάνω πολύ προσπάθεια. Είμαι ήδη κουρασμένος, γιατί δυστυχώς έχουμε 8 ώρες διαφορά με το Μεξικό, οπότε όλα τους τα mail και τα συμβόλαια, ό,τι μου στέλνανε, ερχόταν 1 το βράδυ, 2. Και μετά διάβαζα μέχρι το πρωί, οπότε έχω κοιμηθεί ελάχιστα αυτή την τελευταία εβδομάδα. Αλλά ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έχεις λάβει έτσι μηνύματα θερμά από τον κόσμο? Μου στέλνουν διάφορα μηνύματα, μπράβο και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο για τη στήριξη. Να είστε όλοι καλά. Και ελπίζω το Σεπτέμβριο που θα γυρίσω να τα πούμε πάλι, Βασίλη. Μπράβο του όμως, να σου πω κάτι. Πολύ μεγάλη επίτυχη την καριέρα του. 15 επεισόδια είναι πάρα πολλά. Δηλαδή είναι μία σεζόν, ένας κύκλος, θα παίζει σε έναν ολόκληρο κύκλο. Και φαντάζομαι ότι θα κάνει πάταγο στο Μεξικό. Δηλαδή και από άποψη ομορφιάς. Ναι. Και σε όλο τον κόσμο. Και ότι θα έχει και αυτό το αξάντ που δεν θα μοιάζει ακριβώς μεξικάνικο. Οπότε θα είναι πιο γοητευτικός ακόμα στις κυρίες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εγώ να σας πω κάτι. Έχω δει πολλές φορές μέσα από το Netflix μεξικάνικες παραγωγές, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ δυνατές. Δηλαδή, ωραίες, πλούσιες παραγωγές με φοβερά εφέ. Κοίτα εδώ τα πλάνα, ας πούμε. Γίνεται χαμός. Είναι υπερπαραγωγή. Περιπέτεια. Τώρα που το ξέρουμε το Γιάννη, το βάλουμε μέσα να μας βάλει και εμάς σε μια σειρά. Εμένα θα μου άρεσε. Πού, για πες. Σε τέτοιες σειρές, περιπέτεια, δράση. Περιπέτεια ή κομεντί. Εγώ πιο πολύ σε βλέπω σε κομεντί, ερωτική. Και κομεντί μου αρέσει. Απλά δεν έχω κάνει περιπέτεια, δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο και θα μου άρεσε να το κάνω. Σαν τον Μπράιντερ. Σαν την Tomb Raider, να φοράς αυτή τη φόρμα, να βγάζεις τα... Το σκεφτόμουν, μέσα στο μυαλό μου είσαι. Είδες. Βέβαια πρέπει να βάψεις το μαλλί μαύρο. Το φυσικό μου είναι το μαύρο. Επομένως χρειάζεται να κάνεις και τίποτα. Ισπανικά ξέρει, το φυσικό της είναι το μαύρο, είναι έτοιμο. Ισπανικά δεν ξέρει. Ξέρει το πεκένιο, είπαμε. Το πεκένιο. Πεκένιο Ισπάνι. Ξέρω και κακές λέξεις. Οπα. Ξέρεις και κακές λέξεις. Κακές λέξεις. Μπορούμε να πούμε καμιά. Ξέρω και normal. Ξέρω και τον άδα που είναι το τίποτα. Ξέρει πράγματα. Μέχρι στιγμής τα 2 χρόνια σου μάθανε τα Νάδα και το Πεκένιο. Και... Ένα χρόνο έκανα. Παιδιά, και το Καλιέντε πρέπει να ξέρετε. Εσέ, ούνα μου χέρ Καλιέντε. Πού έχει γίνει χαμό. Πάντως, να μάθεις ισπανικά, γιατί μπορεί να περάσει και για Ισπανίδα. Άμα αφήσεις και το μελαχρινό σου, είσαι φουλ Ισπανίδα. Μεσογειακή γενικότερα. Βρίσκεις, θα μπορούσα. Μαχα, μαχα. Εσύ είσαι από τη Σουηδία, δεν είσαι. Εγώ σπούδαζα στην Ισπανία 1 χρόνο, οπότε τα μιλάω. Άρα ξέρω. Ναι, παιδιά, αφού δεν ξέρω. Μα ξέρω, πεκένιο, σου λέω και γκράντε. Δηλαδή μπορώ να σου πω και τη διαφορά από το πεκένιο στο μεγάλο. Κατάλαβες. Αυτό δεν χρειάζεται να πας στην Ισπανία για να το μάθεις. Το μαθαίνεις και στην Ελλάδα. Έχεις δίκιο.
Μπράβο του ο Γιάννη. Πότε θα βγει, μάθαμε πότε θα βγει η σειρά, πότε θα παίξει το επεισόδιο του Γιάννη. Το ρωτήσαμε. Κοίταξε, αφού ρώτησα. Θα γυρίσει πίσω το Σεπτέμβρη, θα έχουν γυρίσει μάλλον και τα 15 επεισόδια, οπότε θα αρχίσει να τρέχει η σειρά από την καινούργια σεζόν. Όχι μόνο δηλαδή. Είδατε πώς κάνουν δοκιμασικά στο εξωτερικό. Με Skype και βιντεάκια. Έστελνε συνέχεια στα ισπανικά και αυτό που τον κούραζε είναι ότι ήταν η αλλαγή ώρας. Οπότε έπρεπε το βράδυ να τα στέλνει. Αυτό, ναι, 8 ώρες διαφορά. Πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο να περάσει. Πολύ δύσκολο, αλλά είναι πολύ συνηθισμένο γενικότερα στο εξωτερικό. Έχετε δει τη σειρά με τα παιδάκια και με τη Γουανόνα Ράιντερ που μου ξεφεύγει τώρα ο τίτλος. Stranger Things. Λοιπόν, αυτό ο Stranger Things, τα παιδάκια, επειδή κάποια παιδάκια ήταν πολύ μακριά από την εταιρεία παραγωγής, που ήταν ας πούμε η έδρα της κάπου που δεν θυμάμαι τώρα, έστειλαν βίντεο για να τους πάρουν σε casting και το casting έγινε μέσω Skype. Ξέρω επίσης. Εδώ τι στέλνουν Παύλο στην Ελλάδα. Ορίστε. Βίντεο στέλνουν και εδώ. Για να πάρουν τους ρόλους. Εδώ στην εκπομπή. Όχι εδώ. Στην Ελλάδα. Λοιπόν. Στην Ελλάδα, για... Όχι εδώ, πάνε κατευθείαν. Είμαστε και πέντε άνθρωποι. Δεν στέλνουν τίποτα. Ξέρω Ελληνίδα, δεν θα πω το όνομα, η οποία είναι ηθοποιός, έχει κάνει casting μέσα από Skype για σειρά της HBO. Δηλαδή την επόμενη σεζόν. Την πήρανε και όλα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε. Είναι ξανθιά η Μελαγρινή. Δεν μπορώ να πω καμιά άλλη λεπτομέρεια. Πάντως έκανε με τον ίδιο τρόπο το casting μέσα από Skype και μέσα από βίντεο. Μπράβο. Καλή επιτυχία, όποια καλή επιτυχία που και αν είναι και στο Γιάννη μας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη Σίμω. Το Βασίλη Σίμω. Ο Βασίλη Σίμω έκανε τη συνέντευξη. Ναι, είναι φίλοι κιόλα. Αλήθεια. Ναι, ναι. Ο Βασίλης Σίμος. Άκου τώρα. Μπράβο. Ευχαριστούμε και τον Βασίλη. Και πού θα πάμε τώρα? 4 ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο. Α, το συνόδευσε κιόλα. Είναι φίλη. Άρα ο Βασίλης Σίμος είναι συνοδός, παύλα δημοσιογράφος, παύλα φίλος Γιάννης Παλιάρα. Ναι, είναι πολύ φίλη. Είναι πολύ φίλη. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε λίγο πιο κάτω. Πάμε στη λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω. Πέρναμε στη Μαρία Σολομού, η οποία έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό OK. Ναι. Και μίλησε για την σχέση της με τον Πάνο Μουζουράκη. Είναι μαζί, δεν είναι μαζί. Τους χωρίζει ένας ωκεανός. Τι ρωτήσανε, γιατί ο Πάνος Μουζουράκης αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην Αμερική. LA. Ναι, είναι LA. Γιατί κάνει κάποιες προσπάθειες και επειδή είχε μια ωραία αρχή με το Μάμα Μία που συμμετείχε στην ταινία, προφανώς συνεχίζει η προσπάθειά του και για κάποιους μήνες βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό ενδεχομένως τη ρωτήσανε. Έχουμε βίντεο? Βεβαίως, πάμε να το δούμε. Συνέντευξη στο περιοδικό OK παραχώρησε η Μαρία Σολομού και αναφέρθηκε στη σχέση της με την ψυχανάλυση και το γάμο της με τον Μάριο Θανασίου. Πιστεύω πολύ στην ψυχανάλυση, αλλά δεν θα ήθελα να πάω σε ειδικό για να με συμβουλεύσει για τη σχέση μου. Θεωρώ ότι αν ένα ζευγάρι πάει να βγάλει τα ισοψυχά του σε έναν ειδικό, κάπου χάνει τη μαγεία. Και γιατί να με βοηθήσει να σώσω τη σχέση μου ένας τρίτος, αν δεν μπορώ να τη σώσω εγώ? Πόση προσπάθεια να κάνει κάποιος να σώσει κάτι που μπορεί να μην πρέπει να σωθεί? Διότι αν μια σχέση δεν λειτουργεί, πενθείς και πας παρακάτω. Ούτε όταν ήσουν μαζί με τον Μάριο Θανασίου, με τον οποίο έχετε παιδί, αισθάνθηκες αυτή την ανάγκη? Όχι. Δεν ήθελα να σώσω τη σχέση μου με τον Μάριο. Από τη στιγμή που μας είχε τελειώσει, θέλαμε να χωρίσουμε. Όταν κάτι δεν λειτουργεί, το αφήνουμε και πάμε παρακάτω. Τη μία προσπάθησε ο ένας να σώσει τη σχέση, την άλλη ο άλλος. Μέχρι που κάποια στιγμή ξενερώσαμε και οι δύο. Η Μαρία Σολομού δεν δίστασε να αναφερθεί και στο σύντροφό της, Πάνο Μουζουράκη, και απαντάει αν έχουν χωρίσει. Εδώ και 2 χρόνια ο Πάνος Μουζουράκης μένει για μεγάλα διαστήματα στην Αμερική. Αντέχεται η απόσταση? Είναι γεγονός ότι με τον Πάνο μας χωρίζει ένας ωκεανός. Είναι ένας άνθρωπος που μένει πια σε άλλη ήπειρο και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολλή αγάπη μεταξύ μας και πάντα θα υπάρχει και ο καθένας κάνει τη ζωή του. Ήταν μια πραγματικότητα την οποία δεν την κλάψαμε. Το είδαμε ως κάτι καλό. Η ζωή προχωράει και είμαστε ευτυχισμένοι ο καθένας στη χώρα του. Δεν έχετε χωρίσει? Δεν έχω να πω κάτι άλλο για τον Πάνο. Η αγαπημένη ηθοποιός θυμήθηκε και την περίοδο που ήταν έγκυος και τις αυξομοιώσεις που είχε στο σώμα της. Στην εγκυμοσύνη σου πόσα κιλά είχες πάρει? 18. Και πόσα κιλά είχες χάσει όταν βγήκες από το μαιευτήριο? Ούτε 2. Και το παιδί ζύγιζε 3 κιλά. Αλλά μετά άρχισα να χάνω και στους 5 μήνες ήμουν πιο αδύνατη από ότι πριν μείνω έγκυος. Είχες ποτέ μεγάλες αυξομοιώσεις στο βάρος σου? Επειδή ο οργανισμός μου κάνει φοβερή κατακράτηση, μπορεί να με δεις από τα 48 κιλά που είμαι συνήθως να γίνομαι 55 σε χρόνο 0. Η σχέση από απόσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είχαν και την προηγούμενη φορά που έφυγε ο Πάνος και επέστρεψε για
για. Αχ, πώς λέγεται το παιχνίδι που συμμετείχε, για το Voice. Πάλι ήταν μαζί, επομένως εγώ δεν κατάλαβα να έχουν χωρίσει. Εσύ κατάλαβες όμως με το αυτό το ο καθένας κάνει τη ζωή του ότι συνεχίζει κανονικά η σχέση. Εγώ δεν το κάνω. Εγώ θα πάρω την φράση που λέμε για το Las Vegas. Ό,τι γίνεται στο Las Vegas μένει στο είναι Las Vegas. Είναι στο LA, δεν είναι στο Las Vegas. Ναι, ό,τι γίνεται στο LA γίνεται στο LA. Δεν γίνεται παντού αυτό όμως. Γιατί? Όταν περνάς... αυτό. Μόνο για το Las Vegas. Είσαι σαν Ήπειρο, κάνει ό,τι θέλεις. Και όταν επιστρέψεις θα ξαναλέμε. Ναι. Κάποιοι το κάνουν αυτό. Είναι χιλιομετρικό δηλαδή. Ναι. Εσύ... Αν είσαι στην ίδια Ήπειρο έχεις πρόβλημα. Ναι. Αν αλλάξεις Ήπειρο δεν έχεις πρόβλημα. Μισό λεπτάκι. Αν είσαι στην Αθήνα και ο άλλος είναι ας πούμε στη Βαρκελόνη. Mm. Πειράζει, επειδή πειράζει. Είναι στην ίδια Ήπειρο. Πειράζει, ναι. Πήγαινε απέναντι, έγινε πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Ή η Τουρκία. Ωραία, αν είσαι Αθήνα και άλλος είναι Λονδίνο, που είναι στον Ατλαντικό. Ναι, αλλά με τον Brexit τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Άσε με λίγο να δω τα πρακτικά εδώ πέρα. Εσένα σε πειράζει, ας πούμε, αν ο σύντροφός σου πει, ξέρεις τι, επειδή θα φύγω για μια δουλειά ένα χρόνο, κάνεις τη ζωή σου, θα κάνω εγώ τη δική μου και όταν επιστρέψουμε τα βλέπουμε. Καλά σε ένα χρόνο. Πολλά γίνονται. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο που έστειλε. Γιατί ο άλλος σιγά μην αντέξει ένα χρόνο. Οι άντρες δεν αντέχουν ένα χρόνο. Ενώ οι γυναίκες αντέχουν, ναι. Οι γυναίκες μπορεί να αντέξουν. Συμφωνώ. Παιδιά, δεν αντέχετε ένα στρατό, ένα τέτοιο, μια θητεία. Τι λέτε τώρα. Ξέρω περιπτώσεις που άλλος πήγε για θητεία και μέσα ένα-δύο μέρες είχε βρει άλλον. Λοχαγό. Και μετά είναι και το θέμα να μην το μάθεις. Άμα το μάθεις, εκεί τελείωσε. Το ξεμαλιάζεις. Άμα δεν το μάθεις. Το ξεμαλιάζεις. Του τη χαρίζεις. Κανονική η Αμαζόνα ή η Στέλλα. Κοίταξε να δεις. Εγώ θα συμφωνήσω ότι οι γυναίκες αντέχουν πάντα περισσότερο από τους άντρες. Τι κάνουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες αντέχουν να περιμένουν. Στέλλα μου, τι είναι. Έσελα μου λέω. Μόνοι τους αντέχουν να περιμένουν. Ένα χρόνο περιμένουν. Αλλά βλέπουν και άνθρωποι και τηλεθέατες. Και... Και τι, δεν αντέχουν οι γυναίκες. Βάλτε το δίλημα. Δεν αντέχουν. Θα σου πω, ο άντρας δεν αντέχει τη γυναίκα που κάνει έτσι που δεν αντέχει. Σωστό είναι αυτό. Καταρχάς η γυναίκα με το που θα πάρει γραμμή ότι ο άντρας έχει φύγει για επαγγελματικούς λόγους. Τώρα δεν μιλάω για τη Μαρία προφανώς, μιλάω συνολικά για τις γυναίκες. Έχει ήδη ξεκινήσει τις διερευνητικές σου. Λέει τώρα που θα φύγει, τι κάνουμε εμείς εδώ. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Είμαστε πολύ πιο πιστές και μονογαμικές από τους άντρες. Έχουν αλλάξει βασικά λίγο οι εποχές και τα πράγματα και οι σχέσεις έχουν αλλάξει. Εσείς ακόμα στα μέλια, δεν τα καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι στα παραδοσιακά ακόμα. Είναι τρεις και είμαστε δύο, Παύλο, δεν σωμόμαστε. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Σολομού που έδωσε συνέντευξη στο OK για κάποιο λόγο. Την ευχαριστούμε εμείς εκ μέρους του OK. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στην Πάρο, όπου βρίσκεται η Μαρίνα Πατούλη με τον Γιώργο Πατούλη, τον σύζυγό της, και κάνουν τα μπάνια τους. Να πούμε ότι περνάνε πολύ ωραία οι φωτογραφίες. Δείτε κορμί, υπέρλαμπρη η Μαρίνα Πατούλη. Βλέπουμε. Η Πάρος συμβολίζει κάτι πολύ όμορφο για αυτούς, γιατί πριν πολλά χρόνια γνωριστήκαν εκεί με τη Μαρίνα. Και κύριος Πατούλης βλέπω, την κάνει τη γυμναστικούλα του. Μια χαρά. Το βαράκι το σηκώνει. Περνάνε καλά. Γιατί η Όμη εδώ είναι φτιαγμένη μια χαρά, στήθος ωραίο. Με το γιο τους. Βεβαίως. Η κυρία Πατούλη εντυπωσιακή όπως πάντα. Όχι υπερβολική όπως παλιά. Ήθελα λίγο κάτι πιο πολύ για κυρία Πατούλη. Δηλαδή, είναι λιτό το μπικίνι, λίγο χρυσό, αφού τα φοράει αυτά. Γιατί πήγε έτσι λιτή με αυτό το μαλλιά. Γιατί σου λέει μετά από αυτά που τράβηξε πριν από χρόνια με το σαλόν μου κτλ. Α ηρεμήσω λίγο το χρυσό. Το έχει βγάλει το χρυσό από την καρνταρόμα. Ναι, ναι. Πάντως γενικότερα τα τελευταία χρόνια έχει κατεβάσει λίγο. Τους τόνους στα ρούχα της. Είδα και μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελεονόρα Μελέτη, που μιλούσε για αυτά τα θέματα, ότι δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο bullying σε σχέση με την εμφάνισή της και με τα ρούχα. Εγώ κατάλαβα ότι δεν την αφορούσαν όλα αυτά που έλεγαν, δηλαδή κάνει τη ζωή της κανονικά χωρίς να την αφορά όλο το σχόλιο. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ τη βρίσκω πολύ εντυπωσιακή. Την είδα και από κοντά σε ένα. Πολύ ωραίο σώμα. Σε ένα event που είχε γίνει για ένα. Θέμα που δεν θυμάμαι τώρα. Την είδα από κοντά, είναι πάρα πολύ ψηλή. Πόσο ύψος έχει. Από εμάς, πιο ψηλή. Μη μου. Για σήμερα. Μαζί και τους δύο. Ναι, και τους δύο. Και εγώ την έχω δει από κοντά. Δεν νομίζω ότι είναι και. Ντερέκι. Μπασκετμπολίστας. Όχι, εντάξει, σε σχέση εγώ με αυτό που φανταζόμουν, σου λέω τώρα. Με πόσο τη φανταζόσουν, τόση. Όχι τόσο, αλλά σαν εσένα τη φανταζόμουν. Όχι ότι εσύ είσαι κοντή. Θα φύγω εκ του πάνελ. Ναι, παιδί μου, υπάρχουν οι γυναίκες οι κανονικές, αλλά υπάρχουν και οι γυναίκες που είναι ψηλές. Α, οι πολύ ψηλές. Η Στέλλα είναι ψηλή, ας πούμε. Ναι, ναι, κατάλαβε. Ναι, όχι, εμείς οι κανονικές. Εσύ είσαι κανονικός. Εγώ, ας πούμε, είμαι κανονικός μεσογειακός. Ναι, εμείς είμαστε κανονικοί. Εντάξει. Ας πούμε, ο Σπαλιάς είναι ψηλός. Δεν το κάνουμε τώρα. Ο Σπαλιάς είναι πολύ ψηλός, γι' αυτό τον πήραν στο Netflix. Κατάλαβε, είναι θέμα ύψους. Για πάμε στο επόμενο. Σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητη η Μαρίνα Πατούλη. Μάλιστα, μάλιστα. Θέλω να πάω ναύπλιο. Δεν ξέρω πού θα πάω ταξίδι γάμου. Αν περιμένεις από εμάς να σου κάνουμε εδώ ταξίδι γάμου, πραγματικά
θα περιμένεις πολύ ακόμα. Γιατί τον άνθρωπο το κρατάμε μόνο για εσάς. Μόνο για εσάς που μας παρακολουθείτε. Θα στείλετε μήνυμα στο 14999. Καταρχάς, πρώτα θα πάρετε τηλέφωνο. Ναι. 14999. Καλείτε. Το σηκώνει κάποιος. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Σε περίπτωση που κερδίσετε, να σας πάρουμε ή να σας στείλουμε μήνυμα. Ωραία. Αν δεν κερδίσετε, μην περιμένετε κάποιο τηλεφώνημα. Προφανώς. Όμως, μπορείτε να στείλετε και μήνυμα open και ονοματεπώνυμο στο 14999 και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχετε στον υπέροχο διαγωνισμό που είναι 5 μέρες στον Ναύπλιο για 2 άτομα. Που μπορεί να είναι και ζευγάρι, μπορεί να είναι και αδέρφια, μπορεί να είναι και φίλοι. Θα μείνετε και θα κατοικοεδρεύσετε στο ζεις εδώ Luxury Apartments. Στον οικισμό Ηλιόχωρη Ασίνη στο Ναύπλιο, που είναι ένας χώρος μοναδικός με ποιότητα και ανέσεις. Το βλέπετε και το παρακολουθείτε. Πραγματικά πάρα πολύ ευρύχωρο δωμάτιο και ξενοδοχείο με τα πρωινά σας, με το WiFi σας, με τις πισίνες σας, με τη δορυφορική σας τηλεόραση. Αν θέλετε να μας παρακολουθείτε για κάποιο λόγο και στις διακοπές σας. Αλλά σε περίπτωση που σας έρθει λιγούρα, θα περπατήσετε λιγάκι, θα πάρετε το αυτοκίνητό σας που θα σας έχει δώσει πριν ο κύριος Χαλιβελάκης, γιατί θα σας δώσουμε και αυτοκίνητο με γεμάτο ρεζερβουάρ, θα κατεβείτε στο Ναύπλιο, θα πάτε στο κέντρο και εκεί θα βρείτε τα φανάρια. Όχι τα φανάρια, το πράσινο, κόκκινο και το κίτρινο. Τι θα βρούμε. Την ταβέρνα τα φανάρια. Μάλιστα. Βεβαίως. Και θα καθίσετε να φάτε από εμάς. Γιατί σας δίνουμε και ένα γεύμα καθημερινά στα φανάρια. Όλα αυτά με το 14999. Και φυσικά παράλληλα συμμετέχετε για τον διαγωνισμό για το μεγάλο αυτοκίνητο, το Polo Volkswagen Threadline, που έχει πάρα πολλά οροσυστήματα και για εσάς τις γυναίκες, το λέγα και τις προάλλες. Και μου έστειλαν κάποιες φίλες ότι το έχω δίκιο. Καμιά φορά όταν βάζετε χειρόφρενο και θέλετε να ξεκινήσετε σαν ανηφόρα, ναι, λίγο τον ακουμπάτε τον πίσω τον προφυλακτήρα. Έχει ένα σύστημα το οποίο, ακόμα και αν δεν έχετε χειρόφρενο, σας κρατάει ακινητοποιημένες, wow, και με το που θα πατήσετε γκάζι έχετε φύγει. Ωραία. Αρκεί να μην είναι κάποιο αυτοκίνητο μπροστά σας. Να πάρετε και αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι. Για μπροστά δεν έχει, μόνο για πίσω. Έχει για πίσω. Ναι. Και φυσικά έχει πάρα πολλά συστήματα ασφαλείας και για τον οδηγό, αλλά και σε περίπτωση που ας πούμε δεν δεις κάποιον πεζό, λέμε τώρα. Εγώ που είμαι σε όλα αυτά δεν οδηγώ, δηλαδή δεν δω πίσω, δεν δω μπροστά, τίποτα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Κάνει και τον πεζό και τον βάζει στην άκρη τα μάτια. Έτσι, έτσι. Το Polo Volkswagen είναι εδώ για να σε βοηθήσει να έχει μια υπέροχη, υπέροχη μέρα καθώς οδηγεί στους δρόμους της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, όπου και αν είσαστε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με πάρα πολλά άλλα θέματα και κάποια στιγμή να ξέρετε θα κάνουμε και live zapping τι παίζουν τα άλλα κανάλια. Τέλεια. Κώστα μου, πού στέλνεις μήνυμα τέτοια ώρα, πες μου. Ετοιμάζεται για το ταξίδι. Για το ταξίδι, ε. Ναι. Κανόνες να έρθεις με άδεια χέρια. Όχι. Σε άλλη ήπειρο θα πάει. Δεν σε έχω αφήσει έτσι. Α, δεν ξέρω που θα πάει, εγώ δεν θέλω να αποκαλύψω. Είμαι άνθρωπος που είμαι τάφος. Εγώ κρυφοκοιτάω τα μηνύματα, θα σου πω μετά που θα πάει. Τα είδα όλα. Α, ναι, με γυναίκα μιλάει. Δεν μπορώ να σου πω τώρα, μετά. Α, μετά. Λοιπόν, μπορεί να είμαστε τάφος για τα προσωπικά του Κώστα, όμως για τα τηλεοπτικά δεν είμαστε καθόλου τάφος. Γι' αυτό και η Μάζη Λαζάρου είναι εδώ να μας αποκαλύψει ποιος θα πάει στο Happy Day και θα πάρει τη θέση του Δημήτρη Παπανότα. Έχουμε συνηθίσει εδώ, Παύλο μου, μέσα από αυτή την εκπομπή να λέμε αποκλειστικά τώρα. Δεν θέλουμε να πενέψουμε τον εαυτό μας, αλλά δεν τα πούμε. Λοιπόν, και βάζει και το ηχόχρωμα. Να ξέρετε ότι όποτε ανεβάζει ηχόχρωμα, ή εκνευρισμένη είναι ή πολύ χαρούμενη. Είναι χαρούμενη. Τώρα είναι πολύ χαρούμενη γιατί έχει το αποκλειστικό. Ναι, αυτό ισχύει. Αλλά βγάζω έτσι μια περίεργη φωνή. Λοιπόν, Παύλο μου και εκεί η ομοτράπεζη, να σας πω ότι ο Δημήτρης Παπανότας έφυγε από το Happy Day και από την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή και ήδη η παρουσιάστρια αναζητά λοιπόν το πρόσωπο που θα καθίσει δίπλα της. Ναι. Έμαθα λοιπόν ένα πουλάκι, μπεκάτσα, μην με ρωτήσεις τι πουλάκι, μου είπε. Αυτές οι μπεκάτσες μιλάνε πολύ τελευταία. Ναι, πολύ. Θηλυκές. Δεν είναι τάφη να ξέρεις αυτές οι μπεκάτσες. Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν ότι δύο είναι τα ονόματα τα οποία έχουν συζητήσει για να βρίσκονται στο πάνελ της Σταματίνας. Ναι. Θα σου πω ότι ένα που μίλησε ένα άτομο είναι ο Νίκος Αναδιώτης. Ο Νίκος Αναδιώτης, αν θυμάστε, ήταν και στο παρελθόν στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ναι. Έχει μετέχει κάνει το ραντεβού. Σπιτάκι και. Έχει κάνει. Δοκιμασμένη συνταγή. Okay.
Όχι, ενώ μετά το Happy Day ήρθε στο σπίτι σπιτάκι. Έβαλε μια τελεία εκεί. Μετά πήγε στο καλοκαιρινό πέρσι με την Νικόλετα Ράλι. Και μετά. Εγκυκλοπαίδια έχει πάει. Και κάνει casting για το Happy Day. Μάλιστα. Τώρα αναζητά τηλεοπτική στέγη ο Νίκος Αναδιώτης. Δεν νομίζω, να σου πω κάτι, επειδή το ξέρω τον Νίκο, δεν νομίζω ότι πολύ καίγεται για την τηλεόραση. Δηλαδή, όχι. Δεν είναι από αυτού που το κυνηγάνε. Απλά θεωρώ ότι παράλληλα θα του άρεσε να κάνει και τηλεόραση mm-hmm. παράλληλα με τι άλλε δραστηριότητε του. Να ξέρει γι' αυτό όταν δεν κυνηγά κάτι, τότε είναι που σου έρχονται πράγματα. Λοιπόν, το δεύτερο όνομα λοιπόν, το που δεύτερο... έχει κάνει ήδη δύο ραντεβού και θα οριστικοποιηθεί μετά το 15 Αύγουστο, να είμαστε καλά, είναι ο Θανάσης Πάτρας. Ο Θανάσης Πάτρας λοιπόν είναι από τους, έτσι να πω ότι είναι επικρατέστερος να καθίσει δίπλα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Να σου πω ότι ανήκει στο δυναμικό του Α, γιατί είναι και στο ραδιόφωνο σταθμού. Ναι. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει, ρε παιδί μου, το καυστικό σχόλιο. Είναι αυτός που είναι, τον ξέρουμε το Θανάση άλλωστε στο χώρο μας πώς είναι, τα λέει κιόλας έξω από τα δόντια που λέμε. Ο Θανάσης είναι πολύ ωραία επιλογή γιατί γνωρίζεται και πάρα πολλά χρόνια και με τη Σταματίνα και γενικότερα είναι όντως όπως είπες και παλιός γνώριμος της κατάστασης του Α με τους παραγωγούς, τους δημοσιογράφους, δηλαδή ακριβώς. Δεν είναι ένας ξένος άνθρωπος για το κανάλι. Έχει κάνει πολλές φορές και δική του εκπομπή, επομένως είναι πολύ έμπειρος, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς αυτό, το ξέρει ο κόσμος πάρα πολύ καλά. Έχει χιούμορ, έχει πολύ. Χιούμορ. Έχει και το καυστικό το σχόλιο βέβαια. Που χρειάζεται. Δεν νομίζω, πέρασε από κάστινγκ. Φαντάζομαι ότι έχει ο Θανάσης... κάνει δύο ραντεβού. Α, έκανε απλά ραντεβού σε σχέση έχει με το κάνει δύο ραντεβού. Δεν έχει κάνει κάστινγκ, ας πούμε. Όχι, όχι. Να όχι, καθίσουμε έχει τη κάνει Σταματίνα. Δύο ραντεβού. Θέλω να σου πω ότι ο Θανάσης γενικά τα τελευταία χρόνια το κυνηγάει πάρα πολύ. Ναι. Ειδικά την πρωινή ζώνη, γιατί είχε και νομίζω πέρσι είχε πάει και στου Κούκου, αν δεν κάνω λάθος, και είχε περάσει και από εκεί ένα κάστινγκ. Αλλά τότε είχαν πάρει νομίζω το Στέφανο Κωνσταντινίδη αντί για το Θανάση. Φέτος λοιπόν θα δοκιμάσει την τύχη του στο Happy Day. Ο Θανάσης είναι πολύ αδικημένος σε σχέση με την τηλεοπτική του παρουσία, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ τάραντος και πολύ καλός στη δουλειά του. Αλλά έπεσε σε μια περίοδο τηλεοπτική η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ακριβώς. Και είναι πάρα πολύ λίγοι παρουσιαστές και πάρα πολλοί παρουσιαστές μάλλον και πολύ λίγα τα προγράμματα. Μακάρι να έχεις συνεργαστεί με το Happy Day, γιατί πραγματικά είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Μακάρι θα οριστικοποιηθεί η κατάσταση αυτή μετά το 15 Αύγουστο, περίπου στις 20 θα ξέρουμε αν ο Θανάσης θα είναι αυτός που θα κάτσει δίπλα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Βέβαια, επειδή ξέρεις ότι και εγώ κάτι ξέρω. Πες μας, δε, αφού ξέρουμε ότι ξέρεις. Πριν από το Θανάση είχαν προσεγγίσει και άλλα δύο άτομα, ναι, άλλους δύο παρουσιαστές από άλλα κανάλια. Με ενεργά συμβόλαια, θέλω να σας πω. Α, ναι. Με αντιπρόταση δηλαδή. Βεβαίως. Ισχύει. Ισχύει. Εγώ δεν θέλω να το πω, γιατί δεν είναι η δική είσαι μου δουλειά. Είμαι τάφος, δεν είμαι μια μπεκάτσα. Πες μας λίγο, έτσι απ' έξω. Αλλά θέλω να σας πω ότι γενικότερα κυνήγησαν πάρα πολύ κόσμο για αυτή τη θέση, γιατί θεωρούν πάρα πολύ σημαντική. Και αν τελικά θα είναι ο Θανάσης, είναι μια καλή περίπτωση, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από τον Νίκο, τον Αναδιώτη. Είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Πηγαίνει και νομίζω ότι ταιριάζει και στην παρέα λίγο, άμα τους σκεφτείς όλους. Το έχουν, ρε παιδί, ταιριάζει ο Θανάσης. Αν ανοίξουν τον μπάτζετ εκεί στον Α, που δεν το βλέπω για φέτος, αλλά τέλος πάντων, και πάρουν και τους δύο για κάποιο λόγο. Δεν νομίζω τώρα να ανοιχτούν τόσο πολύ. Αλλά οι υπόλοιποι παραμένουν δηλαδή στο πάνελ. Οι υπόλοιποι παραμένουν και ο Δήμος Βερίκιος κανονικά στο πόστο του, θέλω να σου πω. Έχει ακουστεί ότι δεν θα βρίσκεται. Και ο Χρήστος Βαρθαλίτης. Κοίταξε να δεις. Υπήρχε ένα ερώτημα σχετικά με τον Χρήστο τον Βαρθαλίτη. Ναι. Μέχρι στιγμής ξέρω ότι θα βρίσκεται κανονικά. Μάλιστα. Τώρα τι να σου πω, ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρω. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν τα ξέρουμε. Πιο πολύ. Μέχρι τώρα τουλάχιστον ισχύει όλη η ομάδα. Ωραία, ωραία. Δεν σου ταιριάζει λίγο πιο πολύ ο Πάτρας. Και εμένα γιατί μου ταιριάζει λίγο περισσότερο. Γιατί υπάρχει και ο Κώστας Φραγκολιάς στο πάνελ που είναι. Με τον Νίκο Αναδιώτη νομίζω είναι πολύ κοντά. Κοντά, σωστά. Και σαν εικόνα και σαν φιλοσοφία. Ναι. Ναι, ναι. Ο Πάτρας, ο Θανάσης είναι λίγο άλλη κατάσταση. Ένας άλλος άνθρωπος, πιο χαμηλών, όχι χαμηλών τόνων, θα έλεγα. Τώρα είναι αλλιώς. Είναι μια κατηγορία μόνος του ο Θανάσης. Νομίζω. Ναι, είναι, θα μπορούσε να κάνει και εκπομπή μόνος, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς, το έχει κιόλας. Βεβαίως. Ωραία. Αυτά, έχουμε κάποιο λοιπόν, άλλο θέμα. Από τον Α. Να σας πάω τώρα σε μια γυναικάρα. Η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Έλα τώρα, σταμάτα. Και Παύλο, εσύ την ξέρεις κιόλας πάρα πολύ καλά. Έχουμε βαφτίσει ένα παιδί, τον Αλέξανδρο. Πραγματικά ένα παλικαράκι πολύ ωραίο. Μιλάμε για την Έλλη Κοκκίνιου, όπως βλέπετε, η οποία έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό You, αν δεν κάνω λάθος. Και μίλησε φυσικά για την διαφορά ηλικίας που είχε με τον προηγούμενο σύντροφό της, για ποιο λόγο δεν συστήνει συντρόφους της το γιο της και πολλά άλλα που αξίζει να τα δείτε.
Συνέντευξη στο περιοδικό You παραχώρησε η Ελικοκίνου και αναφέρθηκε στους τίτλους των περιοδικών που την αφορούν για τη σχέση που είχε με μικρότερο άνδρα. Υπήρξε ποτέ δημοσίευμα που σε αφορούσε και ήταν σεξιστικό, ακόμη και εσχρό? Ήταν μια περίοδος που κάποια εβδομαδιαία περιοδικά έβαζαν βαρύγδουπους τίτλους για εμένα. Ήμουν παράλληλα σε 4 διαφορετικά εξώφυλλα με άλλον υποτιθέμενο σύντροφο και μάλιστα την εποχή που ήμουν κανονικά ζευγάρι με τον πρώην σύζυγό μου. Δεν αντέδρασα, αλλά αυτό ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Σε ενόχλησε τότε που έγραφαν συνέχεια και μερικές φορές και Μπορώ να επιβεβαιώσω και εγώ ότι η σχέση της Έλλης με τη Δέσποινα ήταν πάρα πολύ καλή από την πρώτη στιγμή. Μιλούσαν πολύ τακτικά και πραγματικά αυτή η φιλία αναπτύχθηκε εκείνη την περίοδο που συνεργαζόντουσαν και οι δύο με το Φίβο. Δεν είχαν να χωρίσουν κάτι. Και το επιβεβαιώνω και εγώ, μια που ξέρω δύο-τρία πραγματάκια παραπάνω. Θέλω να τις εκφράσεις πραγματικά το θαυμασμό μου, γιατί είμαι θαυμάστρια, φανατική με την Έλλη. Ξέρεις εμένα πάντως τι με κουράζει συνέχεια, δηλαδή είναι να μην κάνει ένας άνθρωπος μία σχέση με έναν μικρότερο ή μεγαλύτερο, τελείωσε μετά, πρέπει να το ρωτάμε μόνο αυτό το πράγμα. Σπρώνεις στο έδαφος, ε. Όχι, αλλά θέλω να πω ότι κολλάνε ρε παιδί μου και δημοσιογράφοι σε ένα θέμα και νομίζω ότι έτσι είναι όλη η ζωή ενός ανθρώπου. Και με συνομήλικο να κάνει σχέση, πάλι θα σε ρωτήσουν και κάτι θα βρουν να πούν. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι κολλάνε λες και συμβαίνει, θα συμβεί σε όλους το ίδιο. Αν παντρευτούν. Πότε θα κάνετε παιδί. Πότε θα κάνετε ένα παιδί. Να σας πω όμως κάτι, βρε παιδιά. Και εγώ δημοσιογράφος είμαι. Μάρτζη, μπράβο, έτσι πρέπει. Είμαι δημοσιογράφος, να σας πω κάτι. Ο κόσμος ενδιαφέρεται και γιατί προσωπικά του. Πώς να τα. Όταν πάνε με έκταση. Δεν λέω εγώ ότι είναι δεν ενδιαφέρεται. Να τους ρωτήσουμε. Συμφωνώ, απλά λέω επειδή μία φορά κάποιος έκανε μία σχέση με ένα μικρότερο, δεν σημαίνει ότι σε όλη τη ζωή θα κάνει σχέση με μικρότερο. Όχι, με μεγαλύτερο. Να ξέρετε αυτό θέλω να πω. Ρωτάμε τα μπέλες. Και από εκεί και πέρα είναι στη διακριτική ευχέρεια των συνεντευξιαζόμενων τι απαντάνε. Εσένα, Στέλλα, η πιο κλασική ερώτηση που σου κάνουν σε συνεντεύξεις ποια είναι, ας πούμε, που λες, εντάξει, έλεος πια. Κλασική ερώτηση. Γενικά, πάνω κάτω, με ρωτάνε παρόμοια πράγματα. Ναι. Με ρώτησα για τα γεγονότα που, ναι, με τον που γνωρίζετε πάνω, ναι. Με τον Πάνο, για τις πλαστικές, τέτοια πράγματα, απλά, καθημερινά. Αυτό είναι ενοχλητικό, δεν είναι, και συνέχεια, αφού έχεις απαντήσει μία φορά να απαντάς συνέχεια. Ενοχλητικό, εντάξει. Θα μπορούσα να το πω ότι είναι ενοχλητικό. Γενικά δεν ενοχλούμαι όμως εύκολα. Ναι. Απλά να ρωτιέμαι μερικές φορές, αφού το έχω απαντήσει αυτό μία, δύο, τρεις, πέντε φορές. Γιατί το ξαναρωτάει άλλος ένας. Μήπως ξαφνικά σου έρθει η φώτιση να πεις κάτι άλλο. Ναι, μήπως έχει αλλάξει κάτι. Πες και εσύ κάτι άλλο. Πες και εσύ κάτι άλλο. Εκείνη τη στιγμή κάτι άσχετο. Πες και κάτι πολύ βαρύγδουπο. Πες ότι είμαι έγκυος. Να φύγει. Κατάλαβες. Να φύγει τελείως αλλού η συζήτηση. Εσένα, Κώστα, σε ρωτάνε τίποτα περίεργο? Όχι, δεν δίνω δικαίωμα εγώ. Α. Γενικά τα προστατεύω όλα τα προσωπικά μου όσο. Αυτό είναι φοβερό. Όντως, ναι. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα για σένα. Τίποτα δεν έχουμε μάθει. Προστατεύομαι. Γιατί ξέρεις τι, μετά θα γίνει η κουτσουκέλα, θα χωρίσεις, θα κάνεις και δεν είναι πολύ ωραίο να το περνάς, νομίζω. Άρα τώρα έχεις κάτι. Όχι, όχι, τώρα είμαι μόνος μου. Μάλιστα. Τζένι. Τι. Εσύ που πραγματικά έχεις και κανάλι με το έτερο νήμιση. Αύριο μεθαύριο τι θα γίνει. Καναλάκησα. Πρέπει να σε ρωτήσουν. Πότε παντρεύεσαι? Πότε θα γίνει το μωρό? Πότε θα γίνει το μωρό? Το μονόπετρο δεν υπάρχει τίποτα. Να, το δεν βλέπω κάτι τώρα αμέσως.
Να σε ρωτήσω κάτι. Όντως θέλεις τόσο πολύ να παντρευτείς? Όχι, μωρέ, έτσι το γιατί λέω. Νιώθω το κάνεις και λίγο για πλάκα. Ναι, καλά, εννοείται. Νομίζω ότι αν ήθελα δεν θα το δημοσιοποιούσα τόσο πολύ. Απλά το κάνω λίγο και μέσα στο πλαίσιο του αστείου. Αλλά εμένα με ρωτάνε αυτό. Πότε θα παντρευτώ? Πού είναι το μονόπετρο? Αυτή είναι η ερώτηση. Γιατί ρωτάνε συνέχεια. Ναι. Πολλές φορές στην πλάκα λέγονται οι μεγαλύτερες αλήθειες. Ω, Στέλλα. Την είπε τα μισά να μου λέγε. Τώρα τι να κάνω, να την ξεμαλιάσω? Κοίτα, αν μπορείς. Δεν ξέρω αν σε συμφέρει. Δεν φτάνω εκεί πάνω. Πώς θα τα κάνω? Δεν ξέρω αν μας συμφέρει, γιατί είναι το brighter η κοπέλα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Όχι, φοβάμαι πολύ. Ναι. Θα κάνω πολεμική στιγμή. Έχεις οραματιστεί λίγο την πρότασή μου? Ναι. Για πες, την ιδανική. Όχι, έχω οραματιστεί πολύ καλά το γάμο. Όχι, την πρόταση θέλω να μου πεις. Η πρόταση, ξέρεις, απλά πράγματα. Άλογα, άσπρα, παραλίες. Ροδοπέταλα. Εγώ θα φοράω κάτι αέρινο. Πολύ όμορφη θα είμαι. Α. Θα έχω τα μαλλιά μου μπουκλές. Πουθενά ο γαμπρός, βέβαια. Μας είπες για τα άλογα, μας είπες για τα δικά σου. Το γαμπρό δεν τον είδαμε πουθενά. Με άλογο θα έρθει ο γαμπρός. Θα είναι πάνω στο άλογο. Βεβαίως, θα φοράει ένα υπέροχο κουστούμι. Ναι. Τα έχω σκεφτεί τα ενδυματολογικά. Κάτι σαν Μιχάλη μου θυμίζει εμένα αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι, και έρχεται λοιπόν το παλικαράκι πάνω στο άλογο. Ναι, ναι. Και σου λέει, μονόπετρο δεν είχα να σου πάρω λεφτά. Τι μου πήρε? Θα σου πάρω μια πέτρα. Ένα ωραίο λουλούδι. Ωραίο είναι και το λουλούδι. Και να σου κάνει μια πρόταση με ένα λουλούδι. Ναι. Ας έρθει και με πάστα, Παύλο μου, και με λουλούδι και με ένα οικοπεδάκι. Δεν έχω κανένα. Στη Μύκονο κιόλα, στη Μύκονο τα κοπεδάκια. Πώς είναι η ιδανική σου πρόταση γάμου? Με μια μονοκατοικία. Το ανεβάζει, κατάλαβε. Βλέπω, έχω εδώ κορίτσια που έχουν οραματιστεί. Είναι εκπομπή Ζήσε με Αγάπη με τις δύο φίλες μας. Που τις πέφτουνε παντού λουλούδια. Υπέροχο. Είναι χιόνια από λουλούδια. Υπέροχο. Υπέροχο. Α. Έλα να κάνουμε κι εμείς. Α, είναι αρκετή ωραία, πολύ ωραία έτσι. Να πάει κάποιος όμως, τώρα θα γίνει. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Θα δει τι γίνεται αυτό. Έκατσε τώρα η στραβή, δεν θα έρθει η Κατρίνη Κατράλ. Και σου λέει τώρα θα πάει και το δολάριο, πάει και το αμοιβή. Με το χρήμα όλα λύνονται, να τις δώσουν παραπάνω να πάει. Μα δεν θέλει, είπε το. Όχι, πιστεύω, σημαίνει ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Η μία μπορεί να έχει προσωπικούς λόγους, αλλά και οι υπόλοιπες, για να το λένε όλες μαζί, σημαίνει ότι έχουν και αυτές ένα δίκιο. Η αλήθεια είναι ναι, ότι. Αλλά αυτό δεν θέλει να το κάνει όμως. Αλλά σκέψου μία καινούρια ταινία χωρίς τη Σαμάνθα με μία άλλη ηθοποιό. Μπορεί να μην. Δεν θα σου ταιριάζει το ίδιο. Μπορεί τι έχει καλά δει, ναι, στο μάτι. Μπορεί σε αυτή την ταινία η Σαμάνθα να έχει πέσει από το σανσέρ. Ή να έχει πάει διακοπές. Να έχει πάει διακοπές. Να κάνετε κάτι. Φορτικό άτομο που φταίει μόνο και μόνο επειδή κάτι μας θύμισε. Άλλη περίπτωση μεταφοράς είναι ο καθρέπτης. Πρόκειται για την αντανάκλαση του εαυτού μας στο πρόσωπο κάποιου που συναντήσαμε με όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά. Νόμουν λίγο να σου πω την αλήθεια. Ήθελα πιο πολύ να κάθομαι σπίτι παρά στο μαγαζί. Ένιωθα πιο ασφάλεια. Εσύ θέλω στο παιχνίδι, δηλαδή σε δυσκόλυψε το γεγονός ότι έπρεπε ξαφνικά να βρεθείς με πολλούς ανθρώπους που δεν ήξερες και να έχεις μια επαφή. Και να μένουν κιόλας ναι, μαζί, να όχι μαζί. Απλά να τους βλέπεις. Δεν με ενοχλούσε αυτό. Εννοείται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μιλάμε τώρα. Για τις πρώτες μέρες. Μετά γνωρίζεσαι σιγά σιγά και είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά τις πρώτες μέρες δεν είναι δύσκολο? Όχι, το θεωρούσα ότι πήγα κάπου διακοπές και γνώρισα καινούργιες φίλες, καινούργιους φίλους. Το είδα έτσι. Το είδα πιο σαν παιχνίδι. Σαν παιχνίδι. Όπως ήταν δηλαδή. Και εμάς διακοπές μας είπαν ότι θα πάμε. Και... σε κατασκήνωση εσείς. Εγώ δεν θα μιλούσα με τους μισούς. Θα τσακωνόμουν με τους άλλους μισούς. Γιατί καλέ. Ναι. Γιατί είμαι αυτό που σας είπα και πριν. Κοίτα, Παύλο. Δεν του παίρνανε το φαγητό, δεν θα είχε να φάει, ναι. Μια καρύδα. Η συμβίωση είναι το πιο δύσκολο. Όταν σκέψεις πας διακοπές που τα έχεις όλα τα πράγματα, όλα τα αγαθά, φαγητό, ύπνο και πάλι τσακώνεσαι. Σκέψου εκεί. Που ναι, στο αλλά πόσες φορές το προαίσθημά σας έτσι έχει πέσει έξω, δηλαδή πόσες φορές έχετε τύχει? Πολλές. Εντάξει. Και πολλές μέσα. Η αλήθεια είναι πολλές φορές. Είναι καμιά φορά σε τι περιβάλλον γνωρίζεις άλλους ανθρώπους. Και εσύ πώς είσαι εσωτερικά εκείνη την περίοδο. Γιατί μπορεί να είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου και να είσαι ορθάνικτος. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, μετά τη δουλειά ζωγαδιασμένος και να πας σε ένα ραντεβού, ας πούμε, σε μια γιορτή. Και να μην μιλάς και πώς όπου πας με παιδιά, όπου πας με χαμόγελο, όποιον και να συναντήσεις και στο φούρνο το πρωί και κάποιον στον δρόμο, άμα είσαι με το χαμόγελο, θα σου πάει όλη μέρα πολύ καλά. Εγώ το πιστεύω αυτό και έτσι πηγαίνω. Και δεν πάει καλά η μέρα. Και έχω φάει τα μούτρα μου, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα συμφωνήσω με την Τζέννη. Όταν είσαι σε ένα χώρο που έχει τόσο πολύ κόσμο και θα τον βλέπει κάθε μέρα μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι ή τουλάχιστον όσο είσαι μέσα στο παιχνίδι, δεν γίνεται να τσακώνεσαι γιατί κάποια στιγμή ή θα τρελαθεί. Είχατε λίγο τους ακουμούς σας. Απλά μετά δεν δίνεις πολύ σημασία. Γενικά εγώ δεν είχα τσακωθεί πολύ. Όχι εσύ, αλλά γενικότερα εγώ. Ούτε εσύ. Αλλά εσύ κόστα, εντάξει, πραγματικά. Έχουμε μάθει και βλέπουμε. Ούτε μισή. Ούτε τόση που λέμε. Πώς είπαμε στα ισπανικά? Πεκένιο. Πεκένιο, μάλλον. Δεν το έμαθες αυτό, το έκανα
κάνουμε tutorial σήμερα. Πεκένιο, μάλλον. Δεν πειράζει. Βέβαια, αλλά έχει κάνει και πολύ καλού φίλου από εκείνη την περίοδο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρτζη μου. Τα φιλιά μας, βεβαίως. Καλή αύριο. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο μάθημα γενικότερα και για μένα. Το λέω για μένα κυρίως. Μην βγάζεις ποτέ ένα συμπέρασμα γρήγορα με το που θα δεις έναν άνθρωπο. Τώρα όμως θα πάμε στο αθλητικό κομμάτι της εκπομπής. Στον τομέα μου. Κοίτα, ούτε δικός μου είναι ξεκάθαρο το τομέα μου. Αλλά έχουμε όμως τον Γρηγόρη, τον Αλέξανδρο Ξενικάκη, ο οποίος είναι μαζί μας εκεί. Που ήταν και πριν η Μάρση Λαζάρου στην υπέροχη παραλία. Δεν ξέρω αν έχει δει πίσω σου, Αλέξανδρο, ότι έχει μια παραλία αυτή τη στιγμή. Έχω μια παραλία. Ναι. Μια παραλία, Γρηγόρη, εντάξει, το έφτιαξε. Αλλά θες, ακούω και στο Γρηγόρη. Ό,τι θες. Όχι, επειδή είναι. Είχαμε τον Γρηγόρη Ποζιό, ναι, τον Γρηγόρη, τον Ατρίδη. Έχω μπερδέψει του Γρηγόριδε με τον Αλέξανδρο. Είναι και οι Γρηγόριδε μένουν στη μνήμη γι' αυτό. Πώ είμαστε, όλα καλά. Καλά. Έτσι και έτσι. Έτσι και έτσι. Ναι, ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα χθε το βράδυ. Καρφάκι, καρφάκι ήταν αυτό. Όσα έγιναν χθες, η αλήθεια είναι θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα. Είπαμε χθες ότι ήταν δύο πολύ σημαντικές αναμετρήσεις για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ πάλεψαν για την πρόκριση. Ναι. Ένα στα δύο. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει και το δύο στα δύο. Ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ που σήκωσε πάρα πολύ κουβέντα. Ας ξεκινήσουμε ωστόσο από τον χαρούμενο της βραδιάς για τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ήδη τα πλάνα. Υποδέχθηκε την Μπασάκ Σεχίρ στη ρεβάνς του 0-1 της προηγούμενης εβδομάδας στην Τουρκία. Είχε σε ακόμα μία βραδιά τον Σα, μεγάλο πρωταγωνιστή. Ο τερματοφύλακας έχει χτυπήσει φλέβα χρυσού Ολυμπιακού με τον συγκεκριμένο παίχτη. Τον έσωσε πάρα πολλές φορές από τις ευκαιρίες των Τούρκων, που ήταν αρκετά απειλητική, η αλήθεια είναι, στο χθεσινό παιχνίδι. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός ήταν αποτελεσματικός, κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν. Ο Σεμέδο, που είδαμε να πετυχαίνει το πρώτο τέρμα, φαίνεται ότι έχει ήδη αρχίσει να αφήνει το στίγμα του στην άμυνα των Πειραιωτών. Στο 77 η φάση που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας, ο Ρατζέλοβιτς κέρδισε στο πέναλτι, ο Βαλμπουενά το μετέτρεψε σε γκολ και κάπως έτσι ο Ολυμπιακός σφράγισε με φατικό τρόπο την πρόκριση στην επόμενη φάση, προπόνηση, στα play-off του Champions League. Εκεί θα αντιμετωπίσει την ρωσική Κράσνονταρ, η οποία έκανε την έκπληξη, απέκλεισε την Πόρτο. Η Κράσνονταρ, η οποία έχει στις τάξεις της τον Μάρκους Μπέργκ. Είναι ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ίσως να τον θυμάστε. Ο Σουηδός. Όσοι τέλος πάντων έχετε δυνατότητα να τον θυμάστε. Είναι ένας παίκτης που έχει αφήσει το στίγμα του αρκετά σημαντικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το θυμούνται και οι φίλοι του Ολυμπιακού και οι φίλοι φυσικά του Παναθηναϊκού. Θα έχει μια ίντριγκα η συγκεκριμένη αναμέτρηση, οι συγκεκριμένες δύο αναμετρήσεις. Εν αρχή την επόμενη εβδομάδα, 21 του Αυγούστου, το πρώτο παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, 27 η ρεβάνς στην ρωσική πόλη για τον Ολυμπιακό, που αν περάσει από την Κρασνοντάρ μπαίνει και στους ομίλους του Champions League. Έτσι, πολύ σημαντική επιτυχία φυσικά και για τον Ολυμπιακό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, που θα καρποθεί στα σημαντικά ωφέλη. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού του Ολυμπιακού, του Πέδρο Μάρτινς, ο οποίος τόνισε ότι μπορεί η Μπασάκ Σεχίρ να είναι πλουσιότερη ομάδα, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίζουν πάντα ρόλο τα χρήματα. Orçamento superior. Εκμεταλλευτήκαμε τις στιγμές που έπρεπε στον αγώνα με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να είναι μεγαλύτερη ομάδα σε προϋπολογισμό, να έχει καλύτερους ποδοσφαιριστές ή ακριβότερους ποδοσφαιριστές, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζονται πάντα αυτές οι ομάδες. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει το απόλυτο, δεν τα καταφέραμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Αιτία για αυτό ίσως να στάθηκε ο Γκρέκ Πόουσον, είναι ο διαιτητής της χθεσινής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματοποίησε τουλάχιστον εξαιρετική εμφάνιση σε μια κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό, ίσως και παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πολλοί τον είχαν ξεγραμμένο την ημέρα της κλήρωσης, ωστόσο ο δικέφαλος του Βορρά απέδειξε στο γήπεδο και στο παιχνίδι της Τούμπας αλλά και στο χθεσινό του Άμστερνταμ στη Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα πως μόνο τέτοιος δεν ήταν. Κατάφερε να προηγηθεί με τον Μπίσεσβαρ, έκανε το 0-1, ήθελε νίκη, ισοπαλία με τρία ή περισσότερα τέρματα ο ΠΑΟΚ για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Ωστόσο, κάπου εκεί άρχισε να παίζει το ρόλο του και ο Γκρέκ Πόουσον, ο Άγγλος ρέφερι. Έδωσε ένα πέναλτι αρκετά αυστηρό, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, το οποίο ωστόσο απέκρουσε. Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης κράτησε το 0-1. Ο Άγιαξ κατάφερε να ανεβάσει στροφές, κατάφερε να πιέσει, είναι καλή ομάδα, έτσι μην το ξεχνάμε. Κέρδισε δεύτερο πέναλτι. Αυτό νομίζω πως ήταν. Ήταν το μοναδικό ίσως πέναλτι από τα τρία. Καλά, ακούσατε, τρία πέναλτι έδωσε χθες υπέρ του Άγιαξ ο Άγγλος διαιτητής, που μπορούμε να πούμε ότι δίνεται. Κάπως έτσι ο Άγιαξ με τον Τάντις να ευστοχεί έκανε το 1-1. Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ δεν απογοητεύτηκε, δεν τα παράτησε. Μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο να παίξει το ποδόσφαιρό του. Έχασε μια σημαντική ευκαιρία με τον Πέλκα, που δεν κατάφερε να έρθει στην πορεία της μπάλας μετά το γύρισμα του Μπίσεσβαρ. Αλλά λεπτομέρειες. Ουσιαστικά, και όχι μόνο. Αλέξανδρε, τα πέναλτι έκριναν το παιχνίδι από ό,τι κατάλαβα. Φαίνεται ότι έτσι έκριναν το παιχνίδι. Η κεφαλιά του Ταλιαφίκο έδωσε το προβάδισμα στον Άγιαξ
Και λίγο αργότερα, με νέα απόφαση που νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε κι εσείς ότι είναι τουλάχιστον αμφισβητούμενη, αν όχι ανύπαρκτη, να χαρακτηρίσω εγώ, ο Άγγλος ρέφερι έδωσε πέναλτι. Ξανά τρίτο, είπαμε, υπέρ του Άγιαξ. 3-1 ο Άγιαξ αγκαλιάζει την πρόκριση. Παρ' όλα αυτά, ούτε τότε τα παράτησε ο ΠΑΟ. Έκανε το 3-2, έχασε μια σημαντική ευκαιρία με τον Τσουμπάκομ, ο οποίος έστειλε με τρομερό σου την μπάλα στο δοκάρι. Στη συνέχεια της φάσης, ο Μπίσεσβαρ, με νέα εξαιρετική ενέργεια, φανταστικός χθες ο Ολλανδός, από άλλο πλανήτη, πραγματικά μείωσε σε 3-2. Μένουν 2 λεπτά για τη λήξη. Ο ΠΑΟ παίζει τα αρέστα του. Θα μπορούσε να έχει κάνει και το 3-3, το οποίο θα του έδινε και την πρόκληση. Ωστόσο, στην τελευταία φάση του παιχνιδιού, η μπάλα έχει βρει στο χέρι έξω από την περιοχή ενός Ολλανδού ποδοσφαιριστή του Ντεστ. Ο διαιτητής δεν δείχνει κάτι και αμέσως μετά λύγει την αναμέτρηση, φυρίζει τη λήξη της αναμέτρησης. Φυσικά, όλα τα παραπονά από τους ανθρώπους του δικεφάλου. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε ωστόσο στον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε εξαιρετική στάση παρά την ένταση της στιγμής, παρότι οι σφιγμοί εκείνη την ώρα έχουν φτάσει σε κόκκινα, έχουν βαρέσει κόκκινα. Ναι. Είχε την ψυχραιμία να απομακρύνει τους παίχτες του, μάλιστα έδωσε και το χέρι του στους διαιτητές της αναμέτρησης. Βέβαια, έβγαλε μια πίκρα στη συνέχεια στην συνέντευξη τύπου, όπου μεταξύ άλλων είπε πως έδωσε 3 πέναλτι. Ο διαιτητής θα μπορούσε να δώσει και 4, εφόσον του δινόταν η ευκαιρία. Ας πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Πορτογάλος τεχνικός του ΠΑΟΚ. Os três penaltis e se soubesse mais um, se calhar ainda se marcava também. Αλλά νομίζω ότι τελικά τη διαφορά την έκαναν τα 3 πέναλτι, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και 4 άμα χρειαζόντουσαν. Gostava só que comparassem o lance do terceiro gol do Ajax. Και αυτό που απλώς θα ήθελα να σημειώσω είναι να κοιτάξουμε τη φάση του τρίτου γκολ του Ajax. Que é um empurrão claro em cima do meu jogador. Όπου έγινε ένα ξεκάθαρο τράβηγμα σπρόξιμο πάνω στον ποδοσφαιριστή μου. Περιπτώσεις, ακόμα και όταν νιώθεις αδικημένος, που σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ λογικό να νιώθεις αδικημένος, είναι να κρατάς το κεφάλι ψηλά. Ακριβώς. Γιατί ο ΠΑΟΚ έδωσε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και στην Τούμπα αλλά και στην Ολλανδία. Το πιο σημαντικό νομίζω ήταν αυτό. Και σωστά. Το πιο σημαντικό μετά είναι ότι και προπονητής και παίκτες έδειξαν τον καλύτερο τους απέναντι σε μια διατησία η οποία δεν τους βοήθησε καθόλου. Αντίθετα, τους δυσκόλουσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και παρόλα αυτά, έφερε και 2 γκολ μέσα στο γήπεδο της Άγιαξ. Πραγματικά που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ καλή ομάδα ο Άγιαξ. Και εξαιρετική και η εμφάνιση του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς ότι θα είναι τόσο καλός ο ΠΑΟΚ σε αυτά τα 2 παιχνίδια κόντρα στον Άγιαξ. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Ναι. Σλόβαν Μπρατισλάβας πλέον ο επόμενος αντίπαλος του δικεφάλου του Βορρά στο Europa League. Χρειάζεται τις νίκες και το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να βρεθεί στους ομίλους της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πολύ σημαντικά παιχνίδια την επόμενη και την μεθεπόμενη Πέμπτη, οι 2 αναμετρήσεις κόντρα στην σλοβακική ομάδα. Πάμε να δούμε όμως την έτερη εκπρόσωπό μας στο Europa League. Ο Ατρόμητος, ο οποίος δίνει σήμερα πολύ σημαντικό αγώνα κόντρα στην Λέγκια Βαρσοβίας, πολωνική ομάδα. Είναι η ρεβάνς του 0-0 της προηγούμενης εβδομάδας στην Πολωνία. Οι Περιστεριώτες αντιμετωπίζουν τη Λέγκια απόψε στις 7 στο Περιστέρι. Με τη βοήθεια καλή του κόσμου τους ελπίζουν να φτάσουν στην νίκη. Θέλουν μόνο νίκη, δεν τους κάνει ισοπαλία. Προκειμένου να βρεθούν στα πλοία. Μόνο νίκη δηλαδή. Μόνο νίκη. Ισοπαλία με 1-1, 2-2, 3-3 σημαίνει αποκλεισμό. Το 0-0 θα οδηγήσει τις 2 ομάδες στην παράταση. Ο Ατρόμητος, αν θέλει να περάσει, πρέπει να σκοράρει. Μπορεί να τα καταφέρει, δεν αποκλείεται να τα καταφέρει. Είναι πολύ καλά τα δείγματα που έχει δείξει η ομάδα του Περιστερίου μέχρι στιγμή στη σεζόν, στα 2 παιχνίδια που έχει δώσει, στα 3 παιχνίδια, με συγχωρείτε, που έχει δώσει. Και η Λέγκια δεν είναι και μια ομάδα φόβητρο. Είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν είναι και ομάδα φόβητρο. Μακάρι, όπως είπαμε και νωρίτερα, να τα καταφέρουν οι Περιστεριώτες, γιατί ως ελληνικό ποδόσφαιρο τους έχουμε πάρα πολύ ανάγκη τους βαθμούς στην κατάταξη της UEFA. Προκειμένου να αρχηθούμε, έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω με ένα πολύ ωραίο θεματάκι, όχι ποδοσφαιρικό. Ο αγαπημένος σας Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι στην προετοιμασία της Εθνικής, ήταν στην Κρήτη, επέστρεψε στην Αθήνα, επισκέφθηκε τον Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ στην Αμερικανική Πρεσβεία. Φυσικά και τον ξέρει ο Αμερικανός πρέσβης. Εννοείται. Τον αποθέωσε, δήλωσε μεγάλος θαυμαστής του, ανέβασε και φωτογραφία στο προφίλ του στο Twitter. Ενώ μεταξύ άλλων δήλωσε πως με τις επιδόσεις του, ο Γιάννης στο μπάσκετ και τις εκπληκτικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί τη φετινή σεζόν και όχι μόνο στο μαγικό κόσμο του NBA, συμβάλλει και στο να είναι καλές οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ αλλά και της Ελλάδας. Πολύ σημαντικές δηλώσεις από ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Και για την Ελλάδα, αλλά και για τις ΗΠΑ. Δεν το συζητώ. Η πορεία του, το ήθος του,
πραγματικά είναι που διαφημίζουν τη χώρα μας παγκόσμια. Η καλύτερη διαφήμιση, νομίζω. Ναι, και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος μιας... Πρέσβης κι αυτός. Ναι, κι αυτός πρέσβης. Μάγκας, μιας φιλοσοφίας ελληνικής που πραγματικά πρέπει να τη μάθουν και κάποιοι που μπορεί να μην την ξέρουν ενδεχομένως. Και ο ίδιος πάντοτε με την πρώτη του ευκαιρία προβάλλει την Ελλάδα, είτε έτσι, μέσω των ρούχων που διαφημίζει, είτε μέσω των ταξιδιών, είτε όποτε έρχεται στη χώρα μας. Πρώτο του μέλημα, από τα βασικότερα μάλλον μέληματά του, είναι να δείχνει ότι αγαπάει την Ελλάδα και να την προβάλλει όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Αύριο δεν θα είσαι μαζί μας, θα είσαι μεθαύριο. Δυστυχώς, θα σας στείλω καλόν. Καλόν, ωραία. Όχι, καλή αλλαγή. Θα μείνετε ικανοποιημένοι. Ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε βέβαια τις επόμενες εβδομάδες, δεν έχει σημασία. Θέλω να σου πω ότι σου παραδίδω το δώρο. Θα πάω εγώ στο ναύπλιο τελικά. Όχι, δεν θα το πείσω όμως για να πάρει μέρος ο κόσμος. Ωραία, ωραία ρε παιδιά, γιατί θέλουμε να πάτε πολύ στο ναύπλιο. Η κοπέλα ήρθε για ένα εξτραδάκι και έχει δρώσει φανέλα φουλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα πάει κάποιος στο ναύπλιο και μακάρι να είναι τώρα η τυχερή σας φορά, γιατί το πιστεύω αυτό. Θα πάτε 5 μέρες με το Έτερο Νήμιση να περάσετε αξέχαστα σε δίκλινο διαμέρισμα με πρωινό, παρακαλώ. Ζεις εδώ, Luxury Apartments λέγεται το ξενοδοχείο στο οποίο θα μείνετε. Μπορείτε να μπείτε και στο site να το δείτε, zisedo.gr. Επίσης σας έχουμε, γιατί το πρωινό το έχουμε εξασφαλισμένο στο ξενοδοχείο, αλλά σας έχουμε και φαγητό, 5 πλήρη γεύματα 2 ατόμων στην παραδοσιακή ταβέρνα Τα Φανάρια, που ο Παύλος λέει εγγυάται, βάζει το χέρι του στη φωτιά για τα γεμιστά. Μην τυχόν και δεν φάτε γεμιστά, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός. Και όλα αυτά θα τα κάνετε με ένα αυτοκίνητο που θα έχετε στην κατοχή σας, με φουλ γεμάτο τον ντεπόζιτο από την ελληνική εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Χαλιβελάκης, Rent a Car and Moto. Οπότε δεν νομίζω γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην στείλουν όλοι τώρα ένα μήνυμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήνετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS open και ονοματεπώνυμο στο 14999 για να πάρετε μέρος για αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό για 5 μέρες στο ναύπλιο. Όμως, παράλληλα τρέχει και ο διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, μην το ξεχνάτε, Polo Volkswagen Trendline, ένα αυτοκίνητο με χιλιάρα μηχανή, που φυσικά έχει πάρα πολλά συστήματα, θα τα πω έτσι ενδεχομένως, γιατί μπορεί να τα έχετε ξεχάσει. Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου, σύστημα αναγνώρισης πεζών, σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού, σύστημα αποφυγής πολλαπλών συγκρούσεων, σύστημα υποβοήθησης κατά την εκκίνηση σε ανηφόρες και πολλά άλλα συστήματα. Το και infotainment με έχρωμη οθόνη αφής 6,5 ιντσών, πολυλειτουργικό τιμόνι, υπολογιστή ταξιδιού και οθόνη πολλαπλών ενδείξεων. Όλα αυτά στο υπέροχο αυτό αυτοκίνητο που βλέπετε εδώ μπροστά μας, που μας κάνει παρέα όλες αυτές τις εβδομάδες. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Και εσείς θα πάτε στις διαφημίσεις, αφού θα πάμε εμείς, θα πάτε και εσείς αναγκαστικά. αλλά θα γυρίσουμε, γιατί δεν έχουμε τελειώσει και έχουμε μια ατζέντα που σας αφορά. Πραγματάκια, εάν έχετε πάει κάπου διακοπές και ακόμα και εσείς που δεν έχετε πάει διακοπές και έχετε μείνει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και θέλετε να κάνετε 5 πραγματάκια λίγο τώρα που νυχτώνει σιγά σιγά, όχι τώρα, σε μερικές ώρες, η Ειρήνη Αρβανίτη έχει ψάξει, έχει βρει 5 πραγματάκια που θα μπορούσατε να κάνετε με την οικογένειά σας και με τους φίλους σας, έτσι για να περάσει χαλαρά η βραδιά. Για να ξεκινήσουμε. Και πολύ σωστή επιλογή τραγουδιού, γιατί σας έχω συνηθίσει όλο να σας πηγαίνω θέατρο, κινηματογράφο, θερινό. Είπα λίγο να τα αλλάξω, γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία σήμερα στον Οροπό, θέλω να σας πω. Πάνος Κατσιμίχας και Βασίλης Καζούλης. Νομίζω ότι είναι 2 τραγουδοποιοί φοβεροί. Έχουν όσοι παρευρεθούν εκεί στην παραλία Χαλκούτσι, νομίζω θα περάσουν κλονιστικά. Ναι. Θα ενωθούν οι φωνές τους, οι ψυχές τους, θα πούνε ροκ, θα πούνε λαϊκά, θα πούνε παραδοσιακά. Έχω την αίσθηση ότι είναι μια ιδανική επιλογή για σήμερα το βράδυ. Δεν ξέρω, Παύλο, ισχύει. Αν ισχύει. Εμένα μου θυμίζουν και τα παιδικά μου χρόνια. Έχω μεγαλώσει δεκαετία του 80 με συνευλίες των αδερφών Κατσιμίχα. Αγαπημένοι. Πραγματικά αγαπημένοι. Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. Φυσικά και ο Βασίλης Καζούλης αγαπημένος. Νομίζω ότι ο κατάλληλος τόπος είναι ο Οροπός, με τη θάλασσα δίπλα. Το φεγγάρι από πάνω. Το φεγγάρι από πάνω, ενδεχομένως και λίγο κρασάκι. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι εδώ ταιριάζει πολύ το κοκτέιλ. Πάμε σε άλλη κατηγορία τώρα. Εδώ πάμε κρασάκι. Μπύρα. Μπύρα, ναι.
για τους πιο σκληροπυρηνικούς, λίγο ουζάκι ενδεχομένως, θα δούμε. Εφιστίκια και πώς θα λέγανε τα άλλα. Λιόσπορους, πασατέμπους. Τι όμως, ωραία. Είναι ωραία. Πραγματικά πολύ ωραία. Όσοι βρεθούν θα περάσουν καταπληκτικά. Όμως εγώ ξέρεις ότι φροντίζω Παύλο μου και για αυτούς που δεν βγαίνουν τα βράδια. Για γιατί μας. Εδώ στο Open, πώς δεν το κάνουμε, έχουμε ταινία και απόψε. 10 η ώρα λοιπόν, 6 μέρες, 7 νύχτες, Harrison Ford and Heck. Είναι αυτός ένας πιλότος, είναι αυτή μια δημοσιογράφος. Να παγούνε σε ένα νησί, αρχίζει περιπέτεια, συναντάνε κάτι πειρατές. Δεν ξέρω αν την έχεις δει την ταινία. Απολαυστική νομίζω. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τη Μάρζη. Ποτέ μην βγάζεις συμπεράσματα με το που συναντήσεις έναν άνθρωπο. Σωστό. Να και εδώ που τσακωνόντουσες στην αρχή, να το φιλί έπεσε μετά. Και το είδες, την πετάει από τον κρεμό όμως. Ναι, την πετάει για να τη σώσει όμως. Πολύ ωραία ταινία, φανταστική. Ωραία, σε αυτή την περίπτωση πάρετε και ένα popcorn ή κάντε το φαγητό του Πορφύρη που κάνουμε πριν, να το τρώτε. Ένα αναψυκτικό, λίγο κρασάκι και θα περάσετε πάρα πολύ ωραία με τη συντροφιά του Open. Τζένι μου, να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε να ρωτήσω κάτι. Τι θα κάνεις αύριο με το Σπύρο σου? Πας Έλληνος, ολόγιο μου φεγγάρι. Θα τη κάνει πρώτα σιγά μου. Άντε, έχω μείνει η εθνική αδέσμευτη στο ράφι. Πού δεν κάνει και εκπομπές η Ανίτα η Πάνια με εκείνα το χρυσό κουφέτο να με βάλει στο ράφι να κάθομαι. Έχετε κανονίσει κάτι? Σίγουρα θα πάμε κάπου που δεν μπορώ να σου αποκαλύψω. Ωραία, μην μας πεις. Αλλά θέλω να προτείνω σε όλους όσοι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, γιατί σε όλη τη χώρα τα τελευταία χρόνια του Υπουργείου Πολιτισμού ανοίγει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία. Ωραία. Όλοι μπορούν να παρευρεθούν. Μιλάμε για περίπου 100 αρχαιολογικούς χώρους, από τα οποία στις 48, σε 48 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μπορείτε να κάνετε, να ακούσετε μια ωραία συναυλία, θα γίνει κάποια όμορφη εκδήλωση. Ωραίο. Θέλω να σας πω ότι είναι μια συνήθεια που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό, πραγματικά δεν το ήξερα, θέλω να σου πω, Παύλο, όταν το έψαξα, ότι πέρσι μόνο πέρασαν, ξέρεις πόσοι άνθρωποι από αυτές τις εκδηλώσεις? Πώς? 100.000. Α, ναι. Μπράβο. Γι' αυτό άρα, πρέπει λοιπόν να γίνονται και να πολλαπλασιάζονται και αυτοί οι άνθρωποι που θα διασκεδάζουν με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πάρα λοιπόν πολύ, Ειρήνη. Να πω ότι όποιος θέλει μπορεί να πει στο site, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και να δει αναλυτικά ακριβώς ποιοι χώροι είναι εκεί κοντά του για να πάει να δει τις εκδηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Θα τα πούμε και εμείς αύριο και μεθαύριο. Δεν φεύγουμε έτσι κι αλλιώς από το εδώ. Το έχεις πει με μια πικράδα. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους τρεις, γιατί πραγματικά διακόψατε τις διακοπές σας για να έρθετε εδώ για να βοηθήσετε. Πραγματικά σήμερα δεν βοηθήσατε απλά, σηκώσατε τους ώμους σας μια ολόκληρη εκπομπή. Hey. Θέλω να μιλήσω λίγο και με τον καθένα ξεχωριστά. Στέλλα, πού σε βρίσκουμε, τι σχέδια έχουμε για το χειμώνα? Αυτόν τον καιρό με βρίσκεται σε διακοπές. Ήμουν ήδη σε κάποια νησιά, θα είμαι και σε κάποια άλλα τις επόμενες ημέρες. Ναι. Ξεκουράζομαι, ετοιμάζω και κάποια επαγγελματικά σχέδια που έχω. Τηλεοπτικά? Θα τα δείτε σύντομα. Χαίρομαι για σένα. Είσαι καλά, είμαστε καλά αυτή την περίοδο? Είμαι καλά, ναι. Βάζω κάποια πράγματα σε τάξη, κάνω κάποια όνειρα για το μέλλον, κάποια σχέδια. Έχω κάνει και μία σελίδα στο Instagram, δεύτερη, εκτός από το δικό μου προφίλ, και εκεί θα δείτε τι είναι αυτό τέλος πάντων που ετοιμάζω. Ωραία. Το περιμένουμε με ανυπομονησία. Σε ποιο νησί θα σε δούμε? Θα με δείτε σίγουρα στην Κρήτη. Α, ωραία. Και μάλλον και σε κάποιο άλλο τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Πώς εσύ φεύγεις σήμερα, δεν θα πω για πού. Θα το δούμε. Στα social, που αγαπάμε τα social εμείς, θα το δείξουμε από εκεί. Όποιος δεν πάει πουθενά από όλα αυτά που δείξαμε πριν ή δεν δει το Open ταινία, άρα να έρθει στα μαγαζιά μας για ποτάκι, Αγία Παρασκευή, στον Τόντος. Πέστε, γιατί πρέπει να τα ξέρουμε. Βέβαια, και τα ξέρουμε. Χολαργό στο μπουκάλι. Σας περιμένω και εσάς μετά τις διακοπές σας. Και άμα γίνει πρόταση γάμου, σου προτείνω να πάρει. Έχουμε και το catering. Το catering. Με το βανάκι θα έρθουμε εκεί. Το βανάκι, ωραίο, θα ανοίξει την πόρτα. Κοκτέιλ, τα πάντα. Λύθηκαν όλα τα πολύ κοκτέιλ και εγώ έχω πάει, ξέρω, είναι τέλειο. Ανευκόστος. Ωραία, εσύ Τζενάκι. Εγώ θα πάω στην Πελοπόννησο τώρα, θα αρχίσω εκδρομές, Μεσσηνία, Επίδαυρο, ίσως φτάσω μέχρι τα Κύθηρα, έχουμε δουλειές. Επαγγελματικά τι ετοιμάζουμε για του χρόνου? Έχουμε ξεκινήσει τα γυρίσματα για μια σειρά ιντερνετική μαζί με το Έτερο Νήμιση. Αλήθεια? Ναι. Τι υπόθεση έχει? Φαντάζεσαι περιπέτεια. Υπόθεση την καθημερινότητά μας. Ουσιαστικά είναι κάτι που έχει και μυθοπλασία, αλλά κυρίως δείχνει τις ζωές των δυο μας μέσα από καθημερινές ιστορίες. Θα ξεκινήσει ιντερνετικά, θα δείτε πολύ σύντομα. Ωραία. Και αυτά, στο ράφι, όπως με ξέρεις. Σας εύχομαι να περάσετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Πραγματικά σας ευχαριστώ και μέσα από την καρδιά μου για τη βοήθεια τη σημερινή. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να μαυρίσετε και να τα ξαναπούμε από το χειμώνα, έτσι. Έτσι. Εμείς
Πίνουμε ραντεβού για αύριο. Αύριο θα έρθει πίσω και η Κατέρινα Ζαρίφη και ο Ηλίας Γκότσης, γιατί είναι ιδιαίτερη μέρα, 15 Αύγουστος, να περάσουμε τη γιορτή μαζί και μαζί με τους φίλους και μαζί με εσάς που έχουμε κάνει μια πολύ ωραία παρέα όλο αυτό το διάστημα. Καλό υπόλοιπο ημέρα και τα λέμε αύριο στις 10 η ώρα. Στην αγάπη.